Καλή σας μέρα, κυρίες και φίλοι. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, είναι του Αγίου Ματθαίου. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, στα Σταυριανή, ο Μπαράκ Ομπάμα είναι στην Αθήνα. Έκανε δηλώσεις χθες και για το Κυπριακό, μεταξύ άλλων. Γιατί το πρώτο θέμα στην ατζέντα των δύο ηγετών ήταν το δημοσιονομικό χρέος της Ελλάδας, το προσφυγικό. Και βεβαίως συζητήθηκε και το Κυπριακό. Συζητήθηκε το Κυπριακό. Τώρα, την επόμενη μέρα, αυτό που συζητείται είναι πόση βαρύτητα μπορεί να έχουν τα λόγια του Μπαράκ Ομπάμα από τη στιγμή που αλλάζει η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλάζει δυναμικά. Γιατί μπαίνει ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος, ένας πολύ διαφορετικός ηγέτης στην εξουσία, στο λευκό οίκο πλέον. Αυτό είναι γεγονός. Βεβαίως, σίγουρα, όπως είπες και εσύ, είναι δηλώσεις που γίνονται αποχαιρετώντας την Ευρώπη σε μια σύντομη περιοδία του στην σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάει στη Γερμανία στη συνέχεια. Ναι, ναι, σήμερα. Πάει στη Γερμανία. Το απόγευμα θα έχει συναντήσει με την Άγγελα Μέρκελ και λέγεται ότι θα τη συστήσει, θα την παρακαλέσει, θα της πει τέλος πάντων ότι πρέπει να ελαφρυνθεί το χρέος το ελληνικό, θα πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Τώρα πόσο θα τον ακούσω, δεν ξέρω. Πάντως μία δήλωση που αξίζει να έτσι να απογραμμιστεί ήταν η δήλωση του Μπαράκ Ομπάμα ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει εξαιτίας της λιτότητας και της λιτότητας. Αυτό ίσως να αποτελεί και λίγο σχήμα οξύμορο στην όλη πολιτική που ακολουθούν γενικότερα οι ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα με τους κόκκινους φακέλους. Έτσι είναι, είναι ένα θέμα που έχει γίνει είδηση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο. Κάνουν αναφορές στο ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο φέρεται να είναι το πιο βρώμικο στην Ευρώπη, ότι προσπαθούν να λάβουν μέτρα. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά και να αποδεικνύεται και νομικά ότι εμπλέκονται παράγοντες ακριβώς στην αποστολή κόκκινων φανέλων, λέω. Ετέθηκε γι' αυτό. Με τις κόκκινες φανέλες. Γλώσσα λαθάνωσα, την αλήθεια λέει. Με τις κόκκινες φανέλες, λοιπόν, αν εμπλέκεται κάποιος από τα σωματεία και να αποδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει. Όταν παίζει στοίχημα, τόσο μεγάλα στοιχήματα, γνωρίζουν ποιος το έπαιξε το στοίχημα. Κοίτα, αν είναι διαδικτυακά, βεβαίως γνωρίζουν ποιος είναι. Αλλά γνωρίζουν, γιατί δεν. Ναι, αλλά δεν νομίζω ο ίδιος ο πρόεδρος μιας ομάδας να παίζει αυτό το στοίχημα. Θα βάζει κάποιον φίλο του. Ναι, κάποιο άσχετο. Οπότε πώς θα αποδειχτεί. Ναι, αλλά μπορεί μέσω αυτού του άσχετου να κάνει έρευνα. Και κάπως έτσι να φτάσεις. Αυτή είναι μια λογική προσέγγιση. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Για να ανακριθεί κάποιος και αν μπορεί να ομολογήσει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο θέμα είναι τα ενοίκια. Θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, έγινε πρώτη είδηση ότι έπεσαν τα ενοίκια ακόμη και στη Λευκοσία. Τώρα δυστυχώς έχουν ανέβει στα ύψη τιμές των ανοικίων, ιδιαίτερα στην Λευκοσία, εδώ κοντά μας, στην Αγαπιά, στο Λιγαβητό. Στο Στρόβολο. Και αυτό το θέμα αποφασίσαμε να το κάνουμε. Δεν ξέραμε ποιο δεύτερο θέμα να κάνουμε. Κάναμε μια μικρή έρευνα, ρωτήσαμε ανθρώπους με τους οποίους συναντηθήκαμε χθες, ποια είναι τα ζητήματα που σας απασχολούν. Και έτυχε να είναι κάποια νεαρά παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους, τη σχέση τους, και θέλουν να νοικιάσουν ένα διαμερισματάκι και δεν μπορούν γιατί βρίσκουν ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα νίκη. Και έτσι αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ακριβώς. Αφού δεν μπορούν να αγοράσουν πλέον, όλοι στρέφοντας τα νίκια. Άρα θα είναι εδώ ειδικοί για να μας πούν προς τα που βαίνει η αγορά των ακινήτων. Θα πάμε όμως στην πρώτη μας ενημέρωση. Η Μαρίνα είναι κοντά μας. Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα σας. Σε ακούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να ενημερώσει την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 το απόγευμα και σε αυτή θα παρευρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ το βράδυ θα δει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και
Κυριάκο Μητσοτάκη. Την Πέμπτη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς των υπολείπων ελληνικών κομμάτων. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η επίσκεψη του πρόεδρου Αναστασιάδη στην Αθήνα πραγματοποιείται ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο, στις οποίες στέθηκε και το Κυπριακό. Την ελπίδα ότι οι εξελίξεις στο εδαφικό θα επιτρέψουν τον καθορισμό πολυμερούς διάσκεψης, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ. Σε ομιλία του, την οποία ανέγνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Ρακοτρίπης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα ως επίσημη και αυτές οι οποίες προγραμματίζονται. Απότερο στόχος μας, σημείωσε ο πρόεδρος, είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα είναι πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφής. Το Σάββατο αναχωρώ ξανά για το Μον Πελεράν, όπου θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση για το καθοριστικό κεφάλαιο του εδαφικού, ελπίζοντας ότι τα αποτελέσματα θα μας επιτρέψουν να καθορίσουμε και το επόμενο στάδιο της πολυμερούς διάσκεψης, στην οποία θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, θέτοντας το ζήτημα της ασφάλειας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από αυτήν την προσπάθεια δεν επιθυμούμε να υπάρξουν νικητές και ηττημένοι, αλλά όλοι μαζί να κατανοήσουμε και να κερδίσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας βέβαιον πως η χώρα μας, με λυμένο το κυπριακό πρόβλημα, μπορεί να μετατραπεί σε υποδειγματικό πυλώνα σταθερότητας, στον οποίο να προσβλέπουν όλοι όσοι επιθυμούν ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή. Αυτό είναι προς το συμφέρον των χωρών της περιοχής, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη αναπτύσσει σχεδιασμούς για την ενεργειακή της ασφάλεια, περιλαμβάνοντας την Κύπρο σε αυτούς. Επιδιώκουμε μια λύση στο Κυπριακό που δεν θα αφήνει νικητές ή ηττημένους και θα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες και ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, απομακρύνοντας όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση της μοναδικής γεωγραφικής μας θέσης στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Είναι ξεκάθαρη η θέση του Προέδρου Αναστασιάδη για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να πραγματοποιηθεί πολυμερής διάσκεψη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις αναφορές Ακιντζή για πενταμερή τύπου Μπούρκεστοκ. Μιλώντας χθες βράδυ στην εκπομπή του ΡΙΚ Εδώ και Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι χωρίς να υπάρξει ανάλογη πρόοδος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πολυμερής διάσκεψη. Διαφορετικά, είπε, αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια διάσκεψη και αποτύχει, εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για την ίδια τη διαδικασία, την οποία, είπε, η πλευρά μας θέλει να προστατεύσει. Για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο θέμα των κριτηρίων, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο. Αυτή η διάσκεψη, λέει, θα ακολουθήσει μετά από λίγες εβδομάδες στο πρότυπο του Μπούρκενστοκ, κατά τη διάρκεια του σχεδίου Ανάν. Εκεί θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τους χάρτες, την ασφάλεια και τις εγγύησεις με τη συμμετοχή των εγκυητριών δυνάμεων. Αυτά που λέει ο κ. Ακιντζή και αυτά που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι δύο θα κρυθούν από τα αποτελέσματα. Ό,τι και να αναφέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο που σας αναφέρα τρεις περιπτώσεις για τις οποίες είναι σε όλους γνωστό τι δηλώθηκε προηγουμένως και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Άρα να αναμένετε να δείτε και σε αυτή την περίπτωση το τι θα γίνει. Είναι ξεκάθαρο το πώς θα προχωρήσει, επαναλαμβάνω, η διαδικασία και ειδικότερα για την πολυμερή διάσκεψη θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη απλά για να γίνει μια πολυμερή διάσκεψη. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηπαναγή, επαναλαμβάνω, να υπάρχει από πλευράς προόδου εκείνη η υποδομή που θα επιτρέψει να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί αν οδηγηθούμε σε μια τέτοιου είδους συνάντηση και αποτύχει, τότε εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι και για την ίδια τη διαδικασία και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
Ο Μουσταφά Κιντζή είχε επαναλάβει ότι οι Τουρκοκύπροι χρειάζονται την Τουρκία ως αποτρεπτική δύναμη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η συζήτηση για τους χάρτες θα ολοκληρωθεί σε διάσκεψη τύπου Πούρκεστονγκ. Μιλώντας στην κατεχόμενη Λευκοσία με αφορμή την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο Ακιντζή επανέλαβε ότι οι εγγύησεις δεν μπορούν να καταργηθούν αλλά να προσαρμοστούν στις συνθήκες του 2016. Η διάσκεψη, είπε, μπορεί να πραγματοποιηθεί μερικές εβδομάδες μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία στα πρότυπα του Πούρκεστονγκ. Στη διάρκεια της, ανέφερε, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τους χάρτες, την ασφάλεια και τις εγγύησεις με τη συμμετοχή των εγκυτριών δυνάμεων. Ο Ακιντζή επανέλαβε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς την εκπεριτροπής Προεδρία και κάλεσε την ελληνοκυπριακή κοινότητα να προετοιμαστεί για το γεγονός αυτό. Οι προοπτικές για δίκαιη λύση του Κυπριακού είναι καλύτερες από ποτέ, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε ολόκληρο το νησί. Τόνισε πως κάτι τέτοιο προϋποθέτει αποχώρηση του κατοχικού στρατού και κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγύησεων. Το Κυπριακό συζητήθηκε και κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Αλέξης τέλος συζήτησε με την Κύπρο που οι προοπτικές για δίκαιη και συνολική μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι καλύτερες από ποτέ. Το περιμένουμε εδώ και καιρό. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει εγγυημένη επιτυχία. Όμως υπάρχει πιθανότητα σήμερα να λύσουμε πρόβλημα που χρονίζει επί δεκαετίες. Είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μια λύση η οποία θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη και η οποία θα δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Κύπρο. Πιστεύω ότι αυτή η λύση είναι δυνατή. Θα ήταν και ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς τον κόσμο για να δείξουμε τι μπορεί να πετύχει η διπλωματία και αμοιβαίοι συμβασμοί. Ασφαλώς με τον πρόεδρο Ομπάμα συζητήσαμε και για το Κυπριακό. Για την ανάγκη να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΕΕ. Αλλά και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό εκφράσαμε τη στήριξή μας στις εξαιρετικά κρίσιμες και σημαντικές δικοινοτικές συνομιλίες που διεξάγονται. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και τον πρόεδρο Αναστασιάδη που έρχεται στην Αθήνα. Οι συνομιλίες αυτές φέρνουν την ελπίδα, αλλά απαιτούν και εξαιρετική προσοχή στην κρίσιμη φάση που βρίσκονται, καθώς κέρια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, είναι ανοιχτά. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι η λύση αυτή να είναι προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και να συνεισφέρει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο νησί. Και αυτό, επανέλαβα την άποψή μας, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύησεων. Η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, δηλώνει ο Τακίπ Ερτογάν, σημειώνοντας ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αμοιβαία συμφωνία. Σε μήνυμα προς τον Μουσταφά Κιντζή, με αφορμή την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο Τούρκος πρόεδρος σημειώνει ότι η χώρα του, ως εγκαίτρια δύναμη και συναισθανόμενη την ιστορική της ευθύνη, συνεχίζει να στηρίζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση ενός νέου ομοσπονδιακού συνεταιρισμού, όπως αναφέρει, βασισμένο στη διζωνική δικοινοτική και σε δύο ισότιμες πολιτείες. Τονίζει ακόμη ότι η επίτευξη λύσης θα συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. Ο Ερτογάν σημειώνει ακόμα πως με αυτή την αντίληψη, με την οποία κινούνται η Τουρκία και το ψευδοκράτος, θα φτάσουν σε ένα λαμπρό αύριο, ξεπερνώντας μαζί κάθε εμπόδιο και αδικία, όπως αναφέρει. Μήνυμα εντός και εκτός Κύπρου ότι δεν πρόκειται να στηρίξει το τελικό σχέδιο λύσης εάν δεν αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα του νησιού, έστειλε ψες του ΑΚΕΛ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο Άνδρος Κυπριανού, μιλώντας σε εκδήλωση κατά δίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, προειδοποίησε πως εάν το σημερινό status quo δεν ανατραπεί από λύση η οποία θα επανενώνει το νησί, τότε σταδιακά θα οδηγηθούμε σε τουρκοποίηση του βορείου τμήματος της Κύπρου. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχει ανησυχία από άλλους καλοπροαίρετοι και από άλλους προσχηματικοί ότι η λύση που ενδεχομένως θα προκύψει θα είναι λύση έξω από τις αρχές.
ότι θα εξυπηρετεί τους δυτικούς και τους σχεδιασμούς τους, ότι θα μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο ή θα τη διαμελίζει σε συνομοσπονδία. Παρόλο που η μέχρι σήμερα πορεία των διαπραγματεύσεων δεν δικαιολογεί τέτοια ανησυχία, το ΑΚΕΛ διαβεβαιώνει τους πάντες εντός και εκτός Κύπρου ότι αν το τελικό σχέδιο δεν αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της πατρίδας μας, αν δεν ανταποκρίνεται στις δίκαιες προσδοκίες και των δύο κοινοτήτων, δεν πρόκειται να το στηρίξει. Ανασήκωσε τη λάθη και απόσυσε τους με τα δάχτυλε μου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φώναζαν συνθήματα κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στο περιθώριο της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα. Πετώντας βόμβες μολότοφ, ομάδα αντιεξουσιαστών επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό κοντά στην Παλιά Βουλή. Οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Νωρίτερα, μέλη αριστερών οργανώσεων και το ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν χωριστές πορείες διαμαρτυρίας κατά της αμερικανικής πολιτικής. Γιατί θεωρούμε ότι η αμερικάνικη πολιτική είναι μακελάριδες των λαών, ευθύνονται όλα αυτά τα χρόνια για την Αραβική Άνοιξη, για τους πολέμους, για την επέμβαση της Συρίας. Το κύριο που τους ενδιαφέρουν οι δρόμοι του πετρελαίου και γι' αυτό δεν τους νοιάζει τίποτα για τους λαούς. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την πρόσβαση προς το Προεδρικό Μέγαρο και την Αμερικανική Πρεσβεία. Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, ενώ δεν άφησαν ασχολίαστη την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας είναι τεταμένες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του περασμένου Ιουλίου. Το Φεβρουάριο, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επισκέφθηκε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Για τη Μέρκελ, η συνεργασία της Τουρκίας για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές στην Ευρώπη είναι κρίσιμη. Οι πιέσεις εντός Γερμανίας είναι τεράστιες. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν φτάσει στη χώρα. Οι σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας έφτασαν στον αδύρο όταν το Γερμανικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων τον Ιούνιο. Η ψήφος ικανοποίησε τους Αρμένιους αλλά εξόργησε την Άγκυρα. Το Βερολίνο για μία ακόμα φορά έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα όταν ο Γερμανός πρόεδρος Γιοακίμ Γκάουκ συναντήθηκε με τον αυτοεξόριστο πρώην διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Τζουμχουριέτ, Τζαν Ντουντάρ. Ο δημοσιογράφος βρήκε καταφύγιο στη Γερμανία καθώς κατηγορήθηκε για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνονται μέλη των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών να προμηθεύουν με όπλα τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους στη Συρία. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο, οι συλλήψεις δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί. Οι τουρκικές αρχές τους κατηγορούν για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις, συγκεκριμένα το ΠΚΚ και το κίνημα του Ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν. Το Βερολίνο κάνει λόγο για επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου. Σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, για εμένα και για ολόκληρη την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερος ανησυχητικό ότι η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης περιορίζονται συνεχώς. Immer wieder aufs Neue eingeschränkt wird. Την επόμενη ημέρα, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τη Γερμανία ότι αγνοεί τα αιτήματα για την έκδοση υπόπτων για την υποκίνηση του αποτυχημένου πραξικοπήματος του Ιουλίου. Η στάση της Γερμανίας μας ανησυχεί ιδιαίτερος. Ενθαρρύνει την τρομοκρατία. Η Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμη να παράσχει άσυλο σε όσους διώκονται στην Τουρκία. Έχει την μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα στον κόσμο και τη μεγαλύτερη κουρδική κοινότητα στην Ευρώπη, αποτελούμενη από σχεδόν 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι συλλήψεις ηγετών φιλοκουρδικών κομμάτων στην Τουρκία έγιναν αφορμή για σειρά διαδηλώσεων όπως αυτή στην Κολωνία. Αυτό αυξάνει τους φόβους εντάσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων εντός της Γερμανίας.
Στη Γερμανία, αντιτρομοκρατικός συναγερμός. Εκατοντάδες εφόδους σε γραφεία και διαμερίσματα Ισλαμιστών σε 10 κρατήδια έκανε η αστυνομία. Αναζητεί υπόπτους για τη στρατολογία νέων στην ISIS. Η αστυνομία εισβάλλει στα γραφεία παραρτήματος σαλαφιστικής οργάνωσης στο Αμβούργο και κατάσχει όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάθε ψηφιακό αρχείο. Σε άλλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Πουλχάιμ, οι αστυνομικές δυνάμεις εντοπίζουν και κατάσχουν εκατοντάδες αντίτυπα από το Κοράνι στα γερμανικά. Οι αρχές έκαναν φύλο και φτερό γραφεία, διαμερίσματα αλλά και τεμένη σε 60 πόλεις και 10 κρατήδια που σχετίζονται με τη σαλαφιστική οργάνωση Πραγματική Θρησκεία, την οποία η γερμανική κυβέρνηση έθεσε εκτός νόμου. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η οργάνωση έχει στρατολογήσει περίπου 140 νέους προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό της ISIS σε Ιράκ και Συρία, διανέμοντας ακόμη και 3 εκατομμύρια μεταφρασμένα αντίτυπα του Κορανίου με το πρόσχημα της διάδοσης του Ισλάμ. Διευκρίνησε δε ότι η επιχείρηση δεν στρέφεται εναντίον της ανεξιθρησκείας στη χώρα. Das heutige Verbot richtet sich vielmehr gegen den Missbrauch der Religion durch Personen, die unter dem Vorwand, sich auf den Islam zu berufen, extremistische Ideologien propagieren und terroristische Organisationen unterstützen. Επικεφαλής της οργάνωσης Πραγματική Θρησκεία είναι ο αυτοαποκαλούμενος ιεροκήρυκας Ιμπραήμ Αμπού Νάγκη, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως έναν από τους 10 πιο σημαντικούς στρατολόγους των σαλαφιστών. Στη Ρωσία, οι δυνάμεις ασφαλείας εντοπίζουν λιμέρη εξτρεμιστικής ομάδας που συνδέεται με την ISIS και συλλαμβάνουν 5 άντρες. Βρίσκονται μπροστά σε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο που πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με τη Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας, η οργάνωση σχεδίαζε επιθέσεις στη Μόσχα αλλά και σε περιοχές στο Βόρειο Κάυκασο. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και ενδέχεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικώς βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ, αλλά αργότερα στα προσύννεμα ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, αλλά στα δυτικά και βόρεια παράλια σταδιακά θα καταστεί ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Σταύρη, Σταύρη. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Πάντως, κατάντησε είδηση κάθε φορά που ακούμε ότι θα βρέξει. Εντάξει, από μέσα μας παρακαλούμε να είναι αλήθεια. Ναι, πράγματι. Διότι... πολύ ξηρασία. Είδα ότι για το ρεπορτάζ χθες βράδυ της Μαρίας από τη Λέμεσο. Θα μας το δώσει λίγο. Απίστευτες εικόνες. Απίστευτες εικόνες. Άδειασαν στην κυριολεξία τα φράγματα. Σαν να, έχουν σαν να έχει πάθει αφυδάτωση το έδαφος. Όχι σαν να. Έπαθε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στις εφημερίδες μας. Σε λίγο θα πάμε τηλεφωνικό στην Αθήνα για να μας δώσει ο συνάδελφος ο Αλφόνσος στο ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά και την αναμονή της επίσκεψης του δικού μας Προέδρου, του Προέδρου Αναστασιάδη στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Το γύρο θέμα του πολίτη έχει τον τίτλο «Ιστορική ευκαιρία η λύση στην Κύπρο» στην ατζέντα των συνομιλιών του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα. Αθήνα, αναχρονιστικός θεσμός, σήμερα οι εγγύσεις. Ταγί Περτογάν, λύση και ειρήνη. Σήμερα στην Αθήνα ο πρόεδρος δεξιότερα εκεί στη φωτογραφία συντονισμός για εγγύσεις. Σήμερα στην Αθήνα ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Λοιπόν, πάμε στο κάτω μέρος αριστερά του πολίτη, στο κάτω μέρος αριστερά. Λοιπόν, πάμε εκεί που λέει για τους διορισμούς της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με μισούς 5.330 ευρώ. Ήταν γνωστό από καιρό ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης προόριζε για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τόσο τον τέος διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Αντωνίου, όσο και την τέος βουλευτή του Δίκο, Αθηνά Κυριακίδου. Στα 5.330 ευρώ τον μήνα, ο καθαρός μισός μετά από αποκοπές και φόρους του Προέδρου στα 3.968 των τεσσάρων μελών. Χαμηλός. Άρα 5.330 για τον Πρόεδρο. Στην και... πλησιοφία του στα μέλη είναι όλοι συνταξιούχοι, νομίζω. Ναι. Και 4.000 για τα μέλη. Νομίζω ο μόνος που δεν είναι συνταξιούχοι είναι ο κύριος
Παναγιώτης Κυπριανού, απερχόμενος δήμαρχος στο Λάτσιο. Ναι, είναι ο μόνος. Νομίζω. Εντάξει. Και ο Γεωργίου δεν είναι συνταξιούχος. Ο κύριος Γεωργίου δεν είναι συνταξιούχος. Ναι, γι' αυτό λέω στην πλειοψηφία του είναι συνταξιούχοι. Εντάξει, είναι ουσιαστικά ένα κίνητρο για τους νέους επιστήμονες. Να φύγουν. Να φύγουν. Ή να μείνουν, δεν ξέρω. Εξαρτάται. Έχουμε τόσους νέους αξιόλογους επιστήμονες. Δεν είναι και το μέσο, νομίζω, Σταύρο. Ούτε το μέσο, δεν είναι. Όχι, είναι θέμα ανακύκλωσης πλέον στην Κύπρο. Είναι επιστήμονες ευτυχώς, πάνε στο εξωτερικό, διαπρέπουν και μετά τους προσκαλούμε στην Κύπρο, τους βραβεύουμε. Γιατί, διέπρεψα, γιατί διέπρεψα στο εξωτερικό. Και δεν τρεπόμαστε λίγο που δεν τους χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, πάμε στην απόφαση του δικαστηρίου πιο διπλά. Απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, αυξάνονται πάλι οι πολυσυνταξιούχοι. Λοιπόν, χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου ενέκρινε τη σημαντική την πρόνοια με την οποία η δημοσιοϋπαλληλική σύνταξη συμψηφιζόταν με τις υπόλοιπες συντάξεις των κρατικών αξιωματούχων. Η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη καθώς κινήθηκε στο ίδιο σκεπτικό με την απόφαση του ΑΝΟΤΑΤ του 2014 με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική και άλλη πρόνοια του περισυντάξεων κρατικών αξιωματούχων νόμου του 2011 για αναστολή της καταβολής σύνταξης σε εν ενεργεία αξιωματούχους. Με τη χθεσινή απόφαση δικαιώνονται 6 πρώην αξιωματούχοι Ακελίδου, Βενιαμίνα, Ξεντίου, Παπακώστας, Ηλιάνα Νικολάου, Στυλιανού, οι οποίοι θα πάρουν αναδρομικά από το 2013 την δημοσιοϋπαλληλική του σύνταξη, ενώ το Γενικό Λογιστήριο μελετά την απόφαση για να δει ποιες άλλες περιπτώσεις συμπαρασύρονται. Και αν θυμάμαι καλά από κάποιες εκτιμήσεις που είχαν γίνει πέρσι για τα αναδρομικά, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. γιατί μιλάμε για ψηλές συντάξεις φυσικά. Ψίχουλ. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω, δεξιά. Εργολήπτες ξεμπλοκάρει τον Black List με καθυστέρηση 7 μηνών. Ενεργοποιεί την νομοθεσία για αποκλεισμό εργολήπτων που καταδικάστηκαν ή ομολόγησαν διαφθορά. Αλλάζει κανονισμός για να βρεθούν ενδιαφερόμενοι πρώην δικαστές. Πάμε πιο πάνω. Τράπεζα Κύπρου ελαφεύγει το LSE έρχεται με τον σκοπό της πλήρους αποπληρωμής του ΕΛΑ εντός του 2017 να είναι πλέον εφικτός. Η Τράπεζα Κύπρου ενεργοποίησε το επόμενο βήμα ώστε η μετοχή της να εισαχθεί στην κύρια αγορά του χρηματιστήριου αξιών του Λονδίνου. Πιο πάνω, έρευνα για το λιμάνι. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού περνά από κόσκινο την συγκέντρωση των εταιριών, DP World και GAP Βασιλόπουλος, οι οποίες ανέλαβαν από κοινού δύο από τις τρεις υπηρεσίες του λιμανιού Λεμεσού που προσφέρθηκαν σε ιδιώτες. Αποφάσισε έρευνα, εκφράζοντας αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Και πιο πάνω, τέλος, Ισραήλ-Τουρκία σε διάλογο για Λεβιάθαν. Αυτά από την εφημερίδα Πολίτης. Και πάμε στο Φιλελεύθερο. Ιδέες σφήνα για ασφάλεια. Κλειδί διάρκεια της μεταβατικής περίοδου για κατοχικό στρατό και εγγύησης. Προετοιμάζει το έδαφος για εκπεριτροπής προεδρία ο Ακχιντζή. Το είπε χθες και μας κάλεσε μάλιστα την ελληνοκυπριακή κοινότητα να το πάρουμε απόφαση. Ο Αναστασιάδης σήμερα στην Αθήνα. Στη φωτογραφία καταδίκη ψευδοκράτους από φοιτητές και μαθητές. Στα κατεχόμενα παρελάσεις και εμπριστικές ομιλίες και τα γνωστά πανηγύρια. Πάνω δεξιά, πάμε πάνω δεξιά. Ψηλά ο πύχης κεφαλαίων στο χρηματιστήριο Λονδίνου μέσω Ιρλανδίας η Τράπεζα Κύπρου. Παραδίδεται στο υγειονομικό, νέο σύγχρονο νοσοκομείο απέκτησε η Εθνική Φρουρά. Και μια και είπαμε Εθνική Φρουρά, να πούμε ότι χθες στην Αθήνα ξεκίνησε η δίκη του πρώην αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, του κ. Τσαλικίδη, για το Μαρί. Κατέθεσαν μάλιστα ως μάρτυρες συγγενείς και στρατιωτικοί. Μάλιστα. Χθες ξεκίνησε η δίκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ο Φιλελεύθερο. Θα τα πάρουν όλα αναδρομικά. Δικαιώθηκαν δικαστικά 6 πρώην αξιωματούχοι, πολυσυνταξιούχοι. Δεν μας δείχνει κανένας το ποσό. Καλό θα ήταν να μαθαίναμε. Διαβάστε σήμερα στο Φιλελεύθερο. Φόβοι για την τεράστια πρίκα κατεχόμενων ΣΠΕ. Καταρροϊκός, πενταετές πρόγραμμα εμβολιασμών. Παραδέχθηκε η θελημένη ανθρωποκτονία ο Ξουρουπάς. 19χρονος με πλούσια δράση σε διαρρήξεις. Συνελήφθη από ανήλικο. Στο σπίτι του οποίου επιχείρησε να μπει. Το σκίτσο του Πίνη, η επίσκεψη του Ομπάμα έχει σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
αποκλείεται, είναι σύμπτωση. Διορίστηκε διευθύντρια στο γυμνάσιο Ροζοκαρπάσου. Νέα βόμβα στο Λονδίνο σχετικά με τον Brexit. Και πάμε λίγο δεξιά, 7,3 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκή Ένωση για πυρκαγιές σωλιάς, πράσινο κομισιόν για ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεξιότερα, πόλεμος ελεγκτών για έλεγχο τοπικών αρχών. Και πάμε κάτω-κάτω. Αριστερά. Η Αθηνά Κυριακίδου, ελέου ανεπίσημου δίκου στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης διόρισε την Αθηνά Κυριακίδου στην Επίτροπη Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αντωνίου ήταν στο προεδρικό. Κοίτα στα άτομα που απομακρύθηκαν και άλλαξαν. Πότε ήταν, μετά την επιστροφή του Προέδρου από την Νέα Υόρκη, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς. Δικαιώθηκε από δικαστήριο. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν αναγνώρισε αναπηρία σε νηπιαγωγό. Αυτά από το Φιλελεύθερο και να δούμε και πώς σχολιάζει την επικαιρότητα ο Νίκος Πογιατσής. Νιώθω άσχημα που μίλησα απότομα στην Ειρήνη. Μήπως να τη στείλω ένα δώρο για να παρορθώσω, λέει ο Άντρος Κυπριανού. Τι δώρο? Φωτεινός παντογνώστης. Αυτή είναι η γεωγραφία του Νίκου του Πογιατζή. Πάμε να κάνουμε συνέχεια με τη Χαραυγή, φίλες και φίλοι. Να αξιοποιηθεί το παράθυρο ευκαιρίας, το κύριο θέμα της εφημερίδας Χαραυγή, να υπάρξει από όλους πνεύμα ενότητας. Σημαντικό βήμα η πρόοδος στο εδαφικό. Συνάντηση Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ με την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Πάμε πιο κάτω στην Χαραυγή. Κράτησαν ψηλά την σημαία της Κύπρου οι μαθητές μας. Κρατώντας τη σημαία της Κύπρου ψηλά, χιλιάδες φοιτητές και μαθητές φώναξαν υπέρ της λύσης επανένωσης και απελευθέρωσης της Κύπρου και του λαού, καταδικάζοντας παράλληλα το ψευδοκράτος. Την ίδια στιγμή, μία άλλη μικρή μερίδα μαθητών με την καθοδήγηση του ΕΛΑΜ και της ΕΦΕΝ διοργάνωσαν δικές τους ξεχωριστές εκδηλώσεις με εθνικιστικά και φασιστικά συνθήματα. Γράφει η Χαραυγή. Πάμε πιο κάτω. Γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων, σωρία παραπώνων από τους πολίτες για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων τους σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υποβλήθηκαν 1.800 αιτήσεις για 7 σχέδια, εκμίσθωση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, εγκρίθηκαν 500 αιτήσεις ύψους 245 εκατομμυρίων ευρώ, νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Λοιπόν, πάμε δεξιότερα για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά πάνω. Από τις χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας η φετινή ανομβρία, το 20% η πληρότητα φραγμάτων. Πάμε πιο πάνω. Από τον Ιανουάριο η ένταξη της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κέρδη 62 εκατομμυρίων. Πιο πάνω πάμε στο μεγάλο οίκο του εξωτερικού, σε μεγάλο οίκο του εξωτερικού η επιλογή ονόματος για το καζίνο. Πρόβλημα με τα ακίνητα των συνεργατικών πιστοποιητικών ιδρυμάτων, πιστοτικών ιδρυμάτων στα κατεχόμενα, βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς μετά την αναδιάρθρωση. Πιο πάνω, Ισραήλ-Τουρκία προχωρούν για αγωγό φυσικού αερίου, πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας. Πιο πάνω στη Χαραυγή, Ομπάμα-Τσίπρα συζήτησαν τον Κυπριακό. Και αριστερότερα στη Χαραυγή, με αυτοεπίθεση και αισιοδοξία στον Τέρπη, ο πρόεδρος της Ομόνοιας Αντώνης Τσιονής τόνισε ότι η ομάδα έχει τις προϋποθέσεις για να κερδίσει τον αγώνα με την ΑΕΚ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα δείξει στον κόσμο τις αρετές της. Αυτά από τη Χαραυγή. Και πάμε στην αλήθεια, η οποία αλήθεια έχει στο πρωτοσέλιδό της ότι θα είναι τύπου Μπούρκεστοκ η διάσκεψη για εγγύσεις και ασφάλεια. Και το λέει κατηγορηματικά, λέγοντας μάλιστα ότι τελικά η λύση βρέθηκε, λέει, για ποια σύνθεση θα έχει. Ποια μορφή θα έχει η διάσκεψη. Την αποκάλυψε χθες, λέει η εφημερίδα, ο Μουσταφά Κιντζή, και την επιβεβαίωσε στην αλήθεια αρμόδια κυβερνητική πηγή. Λέει αλήθεια. Χθες το βράδυ, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σε εκπομπή εδώ και τώρα, είπε ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι για πολυμερή. Γιατί η τύπου Μπούρκεστοκ σημαίνει ότι θα πάνε οι τρεις εγγύητριες δυνάμεις, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι. Δεν επιτρέπεται σε μέλη άλλα του Συμβουλίου Ασφαλείας να συμμετάσχουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο πιο κάτω. Και αποδείχθηκε ότι είναι αποτυχημένη συνταγή το Μπουρκεστόκ. Ούτως ή άλλως το Μπουρκεστόκ δεν έχει καμία σχέση με τη διάσκεψη που προβλέπεται να γίνει, γιατί στο Μπουρκεστόκ ήταν κάτι άλλο, δεν συζητήθηκαν οι εγγυήσεις. Τώρα θα πάμε για συμφωνημένη λύση. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε κάτω. Από τον πρόεδρο Αναστασιάδη διορίστηκε η νέα Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Έχει και φωτογραφία. Τράπεζα Κύπρου, κέρδη ανάκαμψης 62 εκατομμύριων. Σε ειρηνικό κλίμα, πορείες κατά ψευδοκράτους. Πιο πάνω, λειτουργία καταστημάτων, ελεύθερο ωράριο στην αγορά μέχρι νεοτέρας. Η λύση του Κυπριακού, το καλύτερο μνημόσυνο του Γλαύκου Κλειρίδη. Πάνω, κεντρική τράπεζα, επιβραδύνεται η πτωτική πορεία στις τιμές κατοικιών. Στο νέο χωριό Πάφου, έργο 25 χρόνων γίνεται πραγματικότητα με παρέμβαση Σοκράτη Χάσικου. Στημένα παιχνίδια περιμένει τους εμπλεκόμενους ο Ιωνάς Νικολάου και σπορτέι σε αριθμούς ντέρπι ΑΕΛ από ΕΛ. Να δούμε και πώς σχολιάζεται η επικαιρότητα ο Γιώργος Μητίδης. Δεν ξέρω για τη Σούπερ Πανσέλινο, αλλά με την ημισέλινο βγαίνουν οι κρίζι λύκοι. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη σημερινή. Το κύριο θέμα στην εφημερίδα σημερινή έχει τον τίτλο «Εγγυημένη επιτυχία δεν σημαίνει ότι υπάρχει». Χωρίς πολιτική ισχύ και με ισορροπημένες αναφορές στο Κυπριακό Μπαράκ Ομπάμα. Πιθανό να υπάρξει συμφωνία αυτή τη φορά, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναφέρθηκε σε διζωνική δημοσπονδία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη συμφωνία. Απέφυγε να τοποθετηθεί ως προς την ουσία των συνομιλιών. Σε λύση χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγύησης αναφέρθηκαν οι Παυλόπουλος και Τσίπρας. Λοιπόν, θα πάμε τηλεφωνικό στην Αθήνα να συναντήσουμε τον Αλφόνσο Βιδάλη, τον ανταποκριτή μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την χθεσινή επίσκεψη αλλά και το σημερινό πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Αλφόνσο, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλή σας μέρα την Αθήνα. Σε ρυθμό Μπαράκ Ομπάμα και σήμερα ελληνική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ολοκληρώνει τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα σήμερα. Στις 11 περίπου πλην απρόπτου θα επισκεφτεί την Ακρόπολη και ενδεχομένως από εκεί να στείλει μέσω μιας δήλωσης και ένα σύντομο μήνυμα. Λίγο αργότερα, γύρω στη 1:30 μετά το μεσημέρι, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναμένεται η ομιλία, να εκφωνήσει μια πολύ σημαντική ομιλία ο κύριος Ομπάμα και για την παγκόσμια κρίση και για τα θέματα της δημοκρατίας και για τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Έχει ήδη προειδεάσει πάνω κάτω τι θα πει και τις χθεσινές του τοποθετήσεις. Ο κύριος Ομπάμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του θα αναχωρήσει για το Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί με το προεδρικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταβεί στο Βερολίνο. Πάντως, στην Αθήνα αποτιμούν θετικά την πρώτη μέρα των συνομιλιών που έγιναν με τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτό γιατί το χρέος ήρθε σε πρώτο πλάνο με το ηχηρό μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική χωρίς ελάφρυνση χρέους, η λιτότητα δεν είναι συνταγή ανάπτυξης. Ακριβώς αυτό το θέμα είναι ένα ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά ήθελε βοήθεια, ήθελε στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον με τις δηλώσεις του κ. Ομπάμα έδωσε αυτή τη στήριξη. Τώρα βέβαια στην ατζέντα ήταν και τα ενεργειακά και το Κυπριακό και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι τα βλέμματα πλέον εδώ στρέφονται σιγά σιγά στις 18:30 το απόγευμα όπου αναμένεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Ιδρύτα Αναστασιάδη, θα είναι και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εκεί, ο κ. Κασουλίδης και ο κ. Κοντζιάς, εν όψη και των συνομιλιών, του νέου γύρου συνομιλιών την Κυριακή. Υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές. Το θέμα του Κυπριακού συζητήθηκε και στις κατηδίαν συζητήσεις του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ομπάμα. Οι πληροφορίες από ελληνικές πλευρές λένε ότι δεν υπήρξε καμίας μορφής πίεση από την αμερικανική πλευρά για τον Κυπριακό, ενώ όπως δεν είναι ίδιες πληροφορίες συμφωνήθηκε να υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής κατοχής
και ότι θα πρέπει να καταργηθεί το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και λύση νοείται με αποχώρηση του στρατού κατοχής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναφέρθηκε και αυτό στο Κυπριακό και είπε ότι είναι ένα διεθνές και ευρωπαϊκό ζήτημα και ότι είμαστε υπέρ της επίλυσής του και της εξέβρασης μιας δίκαιης και βίωσης μιας λύσης. Όμως αυτή, όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος, πρέπει να είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο. Το θεσμικό κεκτημένο της Ευρώπης υπογράμμισε δεν αποδέχεται λύσεις συνομοσπονδιακής μορφής, δεν αποδέχεται στρατεύματα κατοχής, ούτε αναχρονιστικές εγγυήσεις, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την έννοια της κυριαρχίας κατά το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο κύριος Ομπάμα αναφέρθηκε στο Κυπριακό και αυτό στις δηλώσεις του και είπε ότι όσο αφορά το Κυπριακό πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία και τη δική μας συνεργασία θα μπορέσουμε να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και βλέπουμε στην Ελλάδα μια φίλη και σύμμαχο, ένα πολύ σημαντικό μέρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενώ σε αντίστοιχες ερωτήσεις που έγιναν είπε ότι αυτή τη στιγμή συζητούν οι Κύπροι μεταξύ, δηλαδή οι δύο κοινότητες στην Κύπρο και ελπίζει, όπως είπε, να βρεθεί μία λύση. Βέβαια, είπε ότι πιθανά να υπάρχει λύση και εντός του έτους, όμως είπε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει και μακρύτερα αυτή η λύση. Ναι. Πάντως απαντούσε ουσιαστικά με αυτή την απάντηση, απαντούσε σε ερώτηση του Μιχάλη του Ιγνατίου, αν θυμάμαι ακριβώς καλά, ο οποίος το ρώτησε ουσιαστικά αν οι ΗΠΑ θα ασκήσουν πιέσεις στον Ταγί Περτογάν για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Έβγαλε έξω από το παιχνίδι την Τουρκία και την έβαλε σε ίσες αποστάσεις όπως είναι η Ελλάδα. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλφόνσο. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ναι, ήταν οι τυποποιημένες δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που γίνονται συχνά πυκνά, νομίζω. Εκεί κινήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Ουσιαστικά ήταν ισορροπημένες οι αποστάσεις. Ναι, για το ρόλο της Τουρκίας. Ναι, για το ρόλο της Τουρκίας δεν έγινε αναφορά. Και δεν ξέρουμε και πόσοι πολιτικοί ισχύοι μπορούν να έχουν τέτοιες αναφορές στο τέλος της μέρας. Ναι, εντάξει. Και είναι ενθουσιασμένη στην Αθήνα, λέει, από τις αναφορές του Μπαράκ Ομπάμα και τη στήριξη. Αλλά στο τέλος της ημέρας η Αθήνα πρέπει να αναζητήσει τρόπους και διάβλους επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να ασκήσει εκείνη η ηγεσία πλέον τις πιέσεις. Και δεν έχουμε ούτε ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς το λόμπι. Οι ομογενείς. Ναι, το λόμπι το εβραϊκό. Εμείς ουσιαστικά είμαστε, αν μπορούμε να πούμε, αν μας επιτρέπεται αυτή η έκφραση, ανύπαρκτη. Και ξέρουμε τη δουλειά που κάνουν τα λόμπι. Και τα φιλοτουρκικά λόμπι. Και τα φιλοτουρκικά λόμπι. Ακριβώς. Ναι. Αν και έχουν χάσει λίγο έδαφος τον τελευταίο καιρό τα φιλοτουρκικά λόμπι. Λόγω των σχέσεων. Λόγω του Ερτογάν, βασικά. Ναι, ο Ερτογάν το έχει πετύχει αυτό. Και μου πάμε στην Οικονομική Καθημερινή. Τελειώσαμε με τη σημερινή. Α, δεν τελειώσαμε. Ωραία, να τελειώσουμε τότε. Πάμε αριστερότερα. Δεν τελειώσαμε, σου λέω, Σταυριανή. Θα πάμε να κάνουμε συνέχεια με την σημερινή και την θέση της εφημερίδας Γραμμή Κομματική Λύση Αναστασιάδη. Πάμε πιο κάτω. 33 χρόνια μετά η νεολαία καταδίκασε το ψευδοκράτος. Δημοτικές εκλογές. Την ψήφο για ακόμη μια πενταετία ζήτησε ο Γιορκάτζης. Βραβεία ΟΕΒ 2016 με φόντο την καινοτομία και την έρευνα. Έπαρχος Λάρνακας πιο κάτω, δεν υπάρχει οριστική λύση στα προβλήματα βροχόπτωσης. Αναμονή ποινής, άλλαξε το κατηγορητήριο για τον Ξουρούπα. Υπουργείο Οικονομικών χαμογελάει η κυβέρνηση για το ρυθμό ανάπτυξης. Πιο κάτω, Τράπεζα Κύπρου κέρδη 62 εκατομμυρίων και Ιρλανδική μητρική στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ασθενοφόρα κέντρο συντονισμού κλήσεων για τα επίγοντα περιστατικά. Και ανώτατο ξεκίνησε η μάχη Προεδρίας και Βουλής για τις αναφορές του Απριλίου. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε την Οικονομική Καθημερινή λοιπόν και κύριο θέμα η επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα και μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω, ζητούμενο η αύξηση των εσόδων στον συνεργατισμό.
ανοιχτά θέματα για τραπεζικούς, συλλογικές συμβάσεις. Εκτός παλιών πρακτικών, προσπαθούν να κινηθούν οι τράπεζες από την έναρξη του νέου έτους μέσω διαπραγματεύσεων με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου για τις συλλογικές συμβάσεις που θα συνέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ΕΤΙΚΑ αναμένεται στο διάλογο με τις τράπεζες να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πακέτο για τους εργαζομένους. Είναι πολύ δυνατή η συντεχνία η ΕΤΙΚ. Αναταράξεις δεξιά στις αγορές έφερε ο Τραμπ. Πάμε λίγο δεξιά. Έντονο ενδιαφέρον για την Εθνική Τράπεζα Κύπρου. Στους μετόχους πρώτα η πορεία Τράπεζας Κύπρου προς Λονδίνο, καθοριστικός ο Δεκέμβρης. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην Cyprus Mail, η οποία στον κύριο θέμα θα αναφέρεται στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Cyprus Mail. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο του πολίτη, ο οποίος πάντα μας έχει έτσι ωραίες έρευνες, ωραία ρεπορτάζ. Η UEFA δεν επιρρύπτει ευθύνη στις μεγάλες ομάδες και αυτό έχει εξήγηση. Έτσι στείνονται οι αγώνες, λέει. Ο υπόνομος του Κυπριακού ποδοσφαίρου είναι τόσο βαθύς που κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πού ακριβώς βρίσκεται ο πάτος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγόντων της ΚΟΠ, όπως προκύπτουν από τις συστάσεις του UEFA, μεγάλο μέρος του ποδοσφαίρου ελέγχεται από τον υπόκοσμο και τη διεθνή μαφία. Λοιπόν, δεν θα σας το διαβάσουμε όλο. Μέχρι εδώ νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι νομίζεις? Ξεκάθαρο, ακριβώς. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Ακριβώς, και να μην έχει παράθυρα η όποια λύση. Ή καμαρόπορτες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε συνέχεια με την εφημερίδα Goal News, που κυκλοφορεί με το Φιλελεύθερο. Συναγερμός για τους πύργους, ο Ντόσαν Τζούνιορ και ο Βαλεντίνος Σέλης πονάνε και ο Πάμπος Χριστοδούλου πονοκεφαλιάζει. Οι δύο αμυντικοί αποτελούν τους ακρογωνίες λίθους της φετινής πολύ καλής παρουσίας και πορείας της ΑΕΛ. Ο κυπροποιημένος Άσος εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις, ενώ ο Σέλης αντιμετωπίζει πρόβλημα στους προσαγωγούς, γράφει το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Goal News. Λοιπόν, θα κάνουμε συνέχεια με την Sport Day. Λοιπόν, Sport Day, πρόβλημα στα στόπερ, λέει, για την ΑΕΛ. Πιο κάτω από ΕΛ, Μπρεσάν και Πλαν B. Δεξιά, μέτρα με ομοφωνία. Παίρνουν μέτρα με ομοφωνία. Περνούν με ομοφωνία, με συγχωρείτε. Περνούν με ομοφωνία. Ανόρθωση, Σιβού το πολυεργαλείο. Ομόνια το δύσκολο για Κάρβερ. Απόλλωνας Μακρύτης από χρόνου. Και ΑΕΚ τα κλειδιά της νίκης. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με τον κόσμο των σπορ της Χαραυγής. Να είναι Ομόνια στον τέρπι. Ο πρόεδρος του σωματείου, Αντώνη Τσιονίση, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα θα δείξει τις αρετές της στον αγώνα με την ΑΕΚ και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Αυτά από τις εφημερίδες. Λοιπόν, και πάμε στις επαρχίες μας να καλημερίσουμε τους συναδέλφους. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πανίκο. Λοιπόν, πριν σας ενημερώσουμε για ένα δρόμο που είχε τη δική του ιστορία στο νέο χωριό, 25 χρόνια Φαγούρας, χρειάστηκε η παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών επιτέλους για να προχωρήσει. Έχουμε και πλάνα και δηλώσεις. Να σας πούμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Μάκης Δρουσής, ο αντιδήμαρχος της ΠΑΦΟΥ, ο οποίος είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιος δήμαρχος, ανακοίνωσε τώρα το πρωί πριν από λίγο ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Δεν θέλει να διχάσει, λέει, ούτε τους συμπολίτες του, ούτε πολύ περισσότερο τους συναγωνιστές του. Προέρχεται από την ΕΔΕΚ, θυμίζομαι, ο Μάκης Ορουσής. Είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του προτού τα κόμματα ανακοινώσουν τη στήριξή τους στον Άκη τον Χρυσόμηλο και Οδυσσή βεβαίως τον Φέδωνα Φέδωνος. Και λέει ο κύριος Ρουσής ότι η ψηφιότητα του ήταν μια λύση συνενετική. Με τις εξελίξεις και με την τροπή που πήραν τα πράγματα, ο ίδιος νιώθει ότι δεν έχει χώρο, αποσύρει το ενδιαφέρον του, αλλά είναι πάντα δίπλα στους δημότες της ΠΑΦΟΥ, έτοιμος να βοηθήσει με κάθε τρόπο που μπορεί. Συνεπώς, κούρσα για δύο στον Δήμο της ΠΑΦΟΥ, Φέδωνας Φέδωνος και Άκης Χρυσόμηλος διεκδικούν την δημαρχία της ΠΑΦΟΥ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Μάκη Ρουσί. Αύριο ουσιαστικά υποβάλλονται επισήμως οι υποψηφιότητες
και στην ΠΑΦ όπως και στις άλλες επαρχίες. Και ήδη σήμερα θα γίνει μια προεργασία, όπως μας ενημέρωσε η έπαρχος ΠΑΦ, η κυρία Μέρη Λάμπρου, για αυτή τη δουλειά που θα γίνει αύριο. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα με το νέο χωριό. Ένας δρόμος ο οποίος θα παρακάμπτει τον κεντρικό πυρήνα της κοινότητας είναι αναγκαίος να γίνει, αφού πολλά μεγάλα οχήματα δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να διασχίσουν την κοινότητα. Θα θυμάστε και παλαιότερα όταν είχαν σημειωθεί κάποιες πυρκαγιές και υπήρχε πρόβλημα με την προσπέλαση ακόμη και πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων καδενοφόρων οχημάτων κτλ. Για να κατασβέσουν πυρκαγιές. Τώρα επιτέλους λύνεται αυτό το πρόβλημα. Τόσο ο κοινοτάρχης του νέου χωριού, ο κύριος Ανδρέας Χριστοδούλου που βλέπετε, και η έπαρχος ΠΑΦ αναγνώρισαν ότι ήταν καθοριστική η παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Σοκράτη Χάσικου, στην διελκυστίνδρα αυτή που κράτησε 25 χρόνια, την γραφειοκρατία, από το ένα εμπόδιο στο άλλο. Τελικά υπερπηδήθηκαν όλα τα εμπόδια και ο δρόμος αυτός ξεκινά. Ένας χρόνος για την κατασκευή του, λίγο περισσότερα από 800.000 ευρώ θα στοιχίσει και ελπίζουμε ότι σε ένα χρόνο θα δώσει νέα όθηση στην κοινότητα, θα βοηθήσει για κάποιες περιοχές να αναπτυχθούν περαιτέρω, οικιστικά αφού ήταν αποκλεισμένες και αποκομμένες χωρίς πρόσβαση, και βεβαίως θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε πει της διέλευσης μεγάλων οχημάτων από την κοινότητα. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Πανίκο. Ευχαριστούμε, Πανίκο. Να είσαι καλά. Επιτέλους σήμερα είναι η μέρα η οποία έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο για τον περιβόητο παρακαμπτήριο του νέου χωρίου. Εδώ και 25 χρόνια ταλανίζει αυτός ο δρόμος και επιτέλους σήμερα υπογράψαμε. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χάσικο, την έπαρχο ΠΑΦ και όλους τους αρμόδιους φορείς της επαρχιακής διοίκησης που έχουν συμβάλει όλοι με το δικό τους τρόπο να φτάσουμε στο τέλος και να υπογραφεί το συμβόλαιο. Είμαστε ευτυχείς σήμερα που υπογράφουμε το συμβόλαιο για έναρξη του παρακαμπτήριου. Είχαν δοθεί οδηγίες και στην τελευταία περιφερειακή επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών για επίσπευση του έργου. Το έργο τούτον, όπως είπε ο κοινοτάρχης, εκκρεμούσε για πάνω από 20 χρόνια. Υπήρχαν δυσκολίες είτε με τη σχεδίαση είτε με θέματα παλαιοτριώσεων. Έχουν επιληθεί, έχει οριμάσει το έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, τώρα με την κατακύρωση της προσφοράς, προχωρούμε. Όπως είχαμε μπει προλίγου, είναι 827.553 ευρώ πλέον το ΦΠΑ, η αξία του έργου. Ο δρόμος είναι περίπου 1 χιλιόμετρο, ο χρόνος εκτέλεσης 12 μήνες και θα βοηθήσει το χωριό τόσο με τη διακίνηση μεγάλων οχημάτων ή μηχανημάτων που δεν μπορούσαν να διέρχονταν διαμέσου της πυκνοκατοικημένης περιοχής, αλλά παράλληλα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής, διότι μιλούμε για μια νοικιστική περιοχή η οποία έχει ήδη ενδιαφέρον και υπήρχαν περίκλειστα τεμάχια. Λοιπόν, και πάμε στη Μαρία στη Λεμεσό για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα από μένα. Βεβαίως θα σας μιλήσω για την κατάσταση των φραγμάτων στη Λεμεσό. Η εικόνα είναι απογοητευτική ούτως ή άλλως ανά το Παγκύπριο στα φράγματα, καθώς η πληρότητα αγγίζει μόνο το 19,9%. Όμως αξίζει να αναφερθούμε ειδικά στο φράγμα του Κούρη, στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, από το οποίο βλέπουμε και κάποιες εικόνες, και να σας πω ενδεικτικά ότι αυτό είναι τη στιγμή η πληρότητά του αγγίζει μόνο το 9,9%. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι η κατάσταση. Βεβαίως να πούμε ότι στα άλλα δύο φράγματα της Λεμεσού, τα μεγάλα φράγματα, βλέπετε και τις εικόνες, ναι, όπου λόγω της έλλειψης της βροχής και της παρατεταμένης ανομβρίας έχουν ήδη κάποιες μεγάλες εκτάσεις του φράγματος να έχουν αποξηραθεί. Λοιπόν, στα άλλα τα δύο φράγματα αυτά, το Πολεμιδιό και της Γερμασόγειας, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Να σας αναφέρω ότι στο υδατοφράχτη της Γερμασόγειας αναμένεται σήμερα ή αύριο να γίνει άντληση και του υπόλοιπου νερού, καθώς θα γίνει αντικατάσταση προβληματικού αγωγού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ένα αδείασμα το οποίο αναμένεται να προκαλέσει κάποιες, θα έλεγα, οικολογικές καταστροφές, γιατί ενδεχομένως να απειληθεί η ζωή των ψαριών αλλά και των άλλων
είτε πουλιών είτε οποιοδήποτε ζώων που υπάρχουν υδρόδιων εκεί στην περιοχή. Αλλά αυτό που πραγματικά μας έκανε εντύπωση και θέλω να κακίσω στη διάρκεια της χθεσινής μας περιδιάβασης. Τα σκουπίδια, φαντάζομαι. Είναι τα σκουπίδια, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ άσχημες εικόνες. Απλά να σας πω ότι είδαμε από μπουκάλες μπύρες, στενεκεδάκια, χαρτιά, πλαστικά, τα πάντα έχουμε δει στους υδατοφράκτες. Φαίνεται ότι ακόμη και αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα όπου τα νερά έχουν κατεβεί, κάποιοι μεταβαίνουν στο χώρο είτε για εκδρομή, είτε για ψάρεμα, είτε για οτιδήποτε άλλο, αφήνουν εκεί τα σκουπίδια τους και είναι πραγματικά κρίμα. Μας έχει συγκλονίσει χθες αυτή η εικόνα, διότι ακόμα και αν έχουμε ροή νερού, όλα αυτά τα σκουπίδια θα καταλήξουν στους υδατοφράκτες, ενώ ακόμη και τώρα είναι πολύ άσχημο και η εικόνα, αλλά και αντιλαμβανόμαστε όλοι και τους κινδύνους. Και αν είναι ευθύνη να καθαρίζει τα πράγματα της κοινοτικής αρχής στην οποία βρίσκονται τα όρια του φράκτη, ας πούμε. Ίσως ενδεχομένως να είναι της κοινοτικής αρχής, ενδεχομένως να είναι. Αν εμείς συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, όσες φορές και να πάνε να καθαρίσουν, το ίδιο θα. Ακριβώς αυτό θα είναι. Δεν ήταν παλιά σκουπίδια Σταύρο, ήταν σκουπίδια, δηλαδή είχαμε στην περίπτωση του Κούρη εντός ακόμη εκεί μέσα στο φράχτη, γιατί κατεβήκαμε χθες πολύ κοντά εκεί που έχει ξεραθεί για να πάρουμε τα πλάνα, μέχρι και κουβάμε 12 μπουκάλια μπύρας, τα οποία θέλουν να δω τι θα ήταν. Είναι και θέμα, κουλτούρας, είναι και θέμα... Ακριβώς. Αλλά αν θα ξέρω ότι, αν εγώ που πάω σε ένα φράγμα για ψάρεμα ή πάω για να ηρεμήσω και πετάω τα μπουκάλια και ξέρω ότι θα υποστώ κάποιες συνέπειες γιατί κάποιος θα με δει, όπως γίνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα το σκεφτώ μια και δύο φορές να ρίξω κάτι. Και όταν βλέπω άλλο 15 μπουκάλια εκεί, θα ρίξω και το δικό μου. Είναι άλλο, ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρούμε και εντός των πόλεων. Σε οικιστικές ζώνες είναι κάποια άδεια οικόπεδα. Και πετάνε κάποιοι τα σκουπίδια τους. Πάει ο Δήμος, ας πούμε ο Δήμος Τροβόλου, βάζει μια ταπέλα εκεί και λέει: παρακαλώ, μην πετάτε σκουπίδια. Στο σημείο εκεί που είναι η ταπέλα, θα δεις καναπέδες, τραπεζάκια, σκουπίδια, χόρτα. Τους τραβάει τα πέλα, ρε παιδί μου, για απαγόρευση. Στην Κύπρο κάνουμε το αντίθετο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό γίνεται, διότι πραγματικά ήταν πολύ έντονη εικόνα ότι τα σκουπίδια ενδεχομένως να ήταν, αν μην της εκείνης της μέρας, θα ήταν ενδεχομένως στις προηγούμενες. Αντιλαμβάνονται, φαίνονται πότε... Είναι αυτό που είπε ο Σταύρος, είναι θέμα κουλτούρας. Και βεβαίως, εντάξει, δεν είναι προσβάσιμες αυτές οι περιοχές για όλους. Εμείς χρειαστήκαμε, δηλαδή χρειάζεται κάποιο είτε ψηλό αυτοκίνητο ή οτιδήποτε για να μεταβεί κάποιος εκεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτοί που μεταβαίνουν είναι κρίμα πραγματικά, γιατί δεν είναι και σωστό. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσένα, Μαρία. Λοιπόν, πάμε στη Λάρνακα, πάμε στην Αργυρό. Αργυρό, καλημέρα. Καλημέρα σας. Προβλήματα με τους φράχτες στη Λεμεσό. Εδώ έχουμε προβλήματα με τις βροχές, αν βρέξει. Είδαμε και τη δήλωση του επάρχου ότι δεν υπάρχει οριστική λύση. Ακριβώς γι' αυτό θα σας πω. Δεν υπάρχει οριστική λύση, διότι είναι και η μορφολογία της Λάρνακας. Έχουν χτιστεί σπίτια εκεί που είναι ποταμοί, έχουν χτιστεί σπίτια εκεί που το επίπεδο είναι χαμηλότερο από τη θάλασσα. Θα γίνουν κάποια προσωρινά έργα και μάλιστα έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων, θέλω να σας πω, για να αποφασιστούν αυτά τα ενδιάμεσα έργα για την απάβλυνση των προβλημάτων εδώ πέρα που βλέπουμε. Τα έργα λοιπόν, τα ενδιάμεσα αυτά θα ολοκληρωθούν, θα κατασκευαστούν πριν την ολοκλήρωση της μελέτης που, όπως έχουμε πει, θα είναι τον Αύγουστο του 2017. Αφορούν μεταξύ άλλων την κατασκευή αντλιοστασίων τόσο στις Καμάρες όσο και στην Οδό Τερψιχώρης και αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ομαλοποίηση εκείνου του ζιγ-ζακ, του περίφημου ζιγ-ζακ του ποταμού. Για το οποίο μάθαμε ότι εκείνο το ζιγ-ζακ είχε κατασκευαστεί επί Τουρκοκρατίας ακόμα και το είχαν κατασκευάσει εκεί για να μαζεύει, για να συλλέγεται το νερό και να αρδεύουν τα χωράφια τους ο κόσμος. Είναι τόσο παλιό δηλαδή εκείνη η περίεργη εκτροπή του ποταμού που έγινε αιτία να παρατηρηθούν όλες αυτές οι πλημμύρες στην περιοχή των Καμάρων.
Και θεωρούν ότι δεν υπάρχει λύση οριστική για αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση οριστική, δηλαδή αν είναι τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα και οι ειδικοί σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι κάποια απάβληση των προβλημάτων, δηλαδή να μην πάει το νερό από ό,τι το αντιλαμβάνομαι στο 1,5 μέτρο, να πάει το νερό στους 30 πόντους. Γι' αυτό το λόγο και ο έπαρχος που εξέδωσε χθες ανακοίνωση επισημαίνει, υποδεικνύει μάλλον, ότι και ο κόσμος θα πρέπει να λάβει τα δικά του μέτρα. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί δόθηκαν πολεοδομικές άδειες και οικιστικές άδειες στις συγκεκριμένες περιοχές? Σημαίνει ότι κάποιοι στα κοινοτικά συμβούλια ή στα δημοτικά συμβούλια δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Άρα αυτοί που μένουν σε αυτές τις περιοχές να μην πληρώνουν τους φόρους τους. Διότι τους ξεγέλασαν. Μπράβο, όταν πήγα να πληρώσω το φόρο, αυτό ακριβώς ρώτησα. Αυτοί οι άνθρωποι που πλημμύρισαν, λέω, θα πληρώσουν τις ζημιές τους, θα πληρώσουν και το φόρο? Βέβαια θα πληρώσουν. Υπάλληλος, βέβαια δεν μου λέει τι να σου. Πάντως, εγώ έλαβα ένα μήνυμα και στις μέρες που συζητούσαμε για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην περιοχή των Γκαμάρων. Από ένα ειδικό, δεν θα πω το όνομα του, γιατί ο άνθρωπος δεν μου είπε να το πω. Και μου εξήγησε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, πόσο παλιό είναι το πρόβλημα. Και αφού συζητήσαμε και του είπα, ωραία, τι προτείνεται, υπάρχει λύση? Λέγοντάς μου ότι αυτά τα μέτρα που παίρνονται δεν θα έχουν αποτέλεσμα, μου έστειλε ένα κείμενο 4 σημείων για το τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση. Και είναι ειδικός. Τώρα ξέρω. Τα σημεία αυτά ποια είναι? Λέει ότι να απομακρυνθούν τα ξένα χώματα από την κήτη των Γκαμάρων, ώστε να αποκατασταθούν τα υψόμετρα. Να εξομαλυνθεί η άστοχη γωνίωση του καναλιού σε συγκεκριμένο σημείο. Στην πορεία των δύο ποταμών και κατά το δυνατόν εκτός οικιστικών περιοχών να δημιουργηθούν λεκάνες κατακράτησης ποσότητας ομβρίων. Και ασφαλώς λέει, καλός και συνεχής καθαρισμός της περιοχής και της κήτης των καναλιών. Είχα ρωτήσει για αυτή τη δημιουργία των λεκάνων, είχα ρωτήσει, διότι εκεί πέρα στην περιοχή, στην παλιά αποθήκη της ΑΕΚ, είναι ασφαλτοστρωμένος ο περίβολος της αποθήκης εκεί πέρα και είναι μια τεράστια έκταση, και είχα ρωτήσει, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί πέρα μια λεκάνη να απορροφά το νερό κάτω στη γη? Ναι. Και ποια ήταν η απάντηση? Είναι ειδική. Είναι ειδική, δεν. Ναι, και αυτός ο άνθρωπος που μου έστειλε το μήνυμα και κάναμε τη συζήτηση είναι ειδικός και προτείνει αυτό με τις λεκάνες. Εδώ ολόκληρες χώρες χτίστηκαν συγκρατώντας το. Νομίζω η Ολλανδία δεν κέρδισε έδαφος. Βέβαια. Δηλαδή. Εκεί πέρα λένε ο Θεός δημιούργησε τη γη και η Ολλανδία την Ολλανδία. Ακριβώς. Το θέμα είναι ποιους ειδικούς ρωτάμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Να ρωτήσουμε τους Ολλανδούς. Γιατί αγνοούμε κάποιους. Να ρωτήσουμε τους Ολλανδούς. Να δούμε πριν τόσα χρόνια που κέρδισαν έδαφος από τη θάλασσα πώς έγινε. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, το πρόβλημα δεν λύνεται. Ωραία. Έτσι εύκολα. Καλή διασκέδαση τότε. Καλό κολύμπι. Άμα βρέξει, καλό κολύμπι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Άγγελο. Στην Ελευθερία, στην επαρχία μου, χώρο στην Ελευθερία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Σταύρο, Σταυριανή, φίλες και φίλοι. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα πολιτιστικό θέμα σήμερα. Έτσι, ενδιαφέρον θα έλεγα. Ο καταξιωμένος Ρώσος γλύπτης Πέτερ Στρόσκι, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Πολιτισμού και Τέχνης της Ρωσίας, θα δωρήσει στην Αγία Νάπα ένα γλυπτό με θέμα φύλακας άγγελος της καλοσύνης και ειρήνης. Ήρθε πρόσφατα εδώ στην Αγία Νάπα και επισκέφθηκε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό να συζητήσουν τις λεπτομέρειες που αφορούν το άγαλμα αυτό και την επιλογή της τοποθεσίας. Το άγαλμα του αγγέλου θα είναι φτιαγμένο από μέταλλο και θα είναι και επιχρυσωμένο. Θα έχει ύψος 3 μέτρα και θα ζυγίζει 600 κιλά. Το κόστος της κατασκευής θα είναι επιχορηγημένο από Ρώσους επιχειρηματίες, ενώ ο Δήμος Αγίας Νάπας θα επομιστεί μόνο τα έξοδα μεταφοράς του αγάλματος από τη Μόσχα στη Ρωσία και εγκατάστασής τους. Ο Πέτερ Στρόσκι δόρισε παρόμοια αγάλματα σε πόλεις που έχουν στενές σχέσεις με τη Ρωσία και επέλεξε να δωρήσει το γλυπτό του φύλακα αγγέλου στην Κύπρο προς τιμήν των πολύχρονων στενών σχέσεων της Ρωσίας με τη χώρα μας, αλλά και επειδή η Διεθνής Ακαδημία Πολιτισμού και Τέχνης της Ρωσίας έχει στενές σχέσεις, έχει διατηρεί παράρτημα στην Κύπρο και διευθύντρια του παραρτήματος είναι η ιστορικός τέχνης Μαρία Παφίτη, η οποία το 2011 σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα αναγορεύτηκε σε επίτιμη
ακαδημαϊκό. Και όταν ο Στρότσκι πρότεινε τη δωρεά του γλυπτού στην Κύπρο, τη δωρεά ενός γλυπτού στην Κύπρο, η κυρία Παφίτη ηγήθηκε να δοθεί στο Δήμο Αγίας Νάπας, ο οποίος τη χάνει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Θα είναι 600 κιλά, διότι δεν θα μπορούν να το κλέψουν. Δηλαδή, ακριβώς. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Τουλάχιστον δεν θα μπορούν να το κλέψουμε απλά μέσα με τα χέρια. Φαντάζομαι θα είναι σε κάποια περιοχή, σε κεντρικό σημείο της Αγίας Νάπας, αντιλαμβανόμαστε. Σίγουρα. Μας έχει συνηθίσει ο Δήμος Αγίας Νάπας από τέτοιου είδους όμορφες πολιτιστικές εικόνες. Και δημιουργίες, ναι, τα έχουμε δει πολλές φορές αυτό και θα είναι κάτι διαφορετικό εδώ στην Αγία Νάπα. Όντως. Κάτι που σηματοδοτεί και τις στενές σχέσεις που έχουμε με τη Ρωσία. Ακριβώς, μάλιστα. Λοιπόν, και το άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διαβήτη που ήταν τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Σήμερα ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος Αμοχώς του θα διοργανώσει στις 7 και 4 εκδήλωση στο Δημαρχείο Παραλιμνίου και θα μιλήσει ο ενδοκρινολόγος και παθολόγος Μιχάλης Ζουβάνης για τις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, αλλά και η κλινική διαιτολόγος Χρήστα Μαούρη για τη διατροφή. Προηγουμένως, από τις 6.30 μέχρι τις 7 και 4 θα γίνονται δωρεάν μετρήσεις ζαχάρου. Επομένως, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πάμε και στο Γρηγόρη Σάβα στο ΚΙΠΕ, να καλημερίσουμε. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα Σταύρη, καλημέρα Σταύρο, καλημέρα σε όλους. Βεβαίως, η επικαιρότητα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι σήμερα στην Αθήνα. Η ενημερώση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας πρώτα το απόγευμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις 6, αργότερα στις 7.30 με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και αργότερα θα δεχθεί τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τώρα, μια είδηση που έχουμε σήμερα από τη Βουλή είναι ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη δυτική επέκταση του κτηρίου της Βουλής, βασικά για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που υπάρχουν στο αρχείο. Πρόκειται για ένα διόροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 370 τετραγωνικών. Θα χτιστεί στο χώρο στάθμευσης στον υπόγειο, είναι δίπλα από τον δημόσιο κήπο και θα είναι συνολικής αξίας 490.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αθυμόμαστε όλοι, αυτή η επιλογή ήταν στην ουσία το σχέδιο γάμμα του Προέδρου του Σώματος, του κυρίου Δημήτρη Σιλούρη, εν αναμονή και των τελικών αποφάσεων σε ό,τι αφορά το τι δέον γενέστε για το νέο κτίριο της Βουλής. Θυμόμαστε ότι ο κύριος Σιλούρης είχε επιδιώξει να αξιοποιήσει το κτίριο του ΘΟΚ, το Δημοτικό Θέατρο, αλλά αυτή η προσπάθεια προσέκρουσε στην άρνηση του Δήμου Λευκωσίας, διότι έχει προκηρύξει προσφορές για επιδιόρθωση του κτιρίου. Επίσης, το σχέδιο Β τώρα αφορά την ανέγερση του κτιρίου της Βουλής στην είσοδο της Λευκωσίας παρά το Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου. Είχε ανακοινωθεί τουλάχιστον τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τώρα, μια και είμαστε στη Βουλή, από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ξεχωρίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα των δημοσίων προσφορών, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που διοέπει τις δημόσιες προσφορές και το αντίστοιχο πλαίσιο της ανεθελοντικής αρχής προσφορών. Παρόν θα είναι βεβαίως ο Γενικός Ελεκτής, η Γενική Λογίστρια, η οποία είναι υπεύθυνη για το θέμα των δημοσίων προσφορών και η Πρόεδρος της ανεθελοντικής αρχής προσφορών. Τέλος, κάτι ακόμα, σήμερα συνεχίζονται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι ακροάσεις για τις 16 συνολικά αναφορές που είχε κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα νομοσχέδια που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Βουλή για το πόθεν έσχες. Αυτά από εμάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, εμείς στα Βριανή θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το πολύκροτο θέμα των στημένων αγώνων στην Κύπρο, τη συζήτηση τη UEFA αλλά και τι απόψει ειδικών. Μείνετε μαζί μας. Να φεύγεις στη σωστή στιγμή. Αξία ανεκτήμητη. Ανέπαφες συναλλαγές από τη Mastercard. Σε όλα τα καταστήματα με το ειδικό σήμα. We'll be right back.
Να τα πούμε, να τα πούμε. Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του ΡΙΚ κυκλοφορεί και ψάχνει τον τυχερό των 60.000 ευρώ. Πάρτε σήμερα, τώρα. Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και στις 4:30 από το ΡΙΚΕ να συζητούμε μαζί για το Κυπριακό. Μια κρίσιμη διαδικασία εντατικοποιημένων συνομιλιών έχει ολοκληρωθεί στην Ελβετία, ωστόσο έπεται συνέχεια της διαδικασίας στις 20 Νοεμβρίου και πάλι στο Μον Πελεράν. Τι να αναμένουμε να φέρει η επόμενη μέρα? Την Τετάρτη στις 4:30 από το ΡΙΚΕ, πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μαζί με την Ελίτα Μιχαηλίδου. Λοιπόν, να επιστρέψουμε φίλες και φίλοι, στημένα παιχνίδια, εισηγήσεις της UEFA και κόκκινοι φάκελοι πάνε και έρχονται από το 2011-75 στο σύνολο του Σταυριανή. Ακριβώς. Όλοι πάνω κάτω ξέρουν τι γίνεται, όλοι το έβαζαν κάτω, το θέμα κάτω από το χαλί, όλοι φοβόντουσαν να αναφερθούν, μέχρι και για, πώς να το πούμε, στο γεγονός, στο θέμα, στο φημολογείται. Τέλος πάντων, κάποιοι το θεωρούν δεδομένο ότι μέχρι και η μαφία έχει μπει, ο υπόκοσμος έχει μπει στο ποδόσφαιρο και κάνει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν τα λέμε εμείς, τα έχουν μπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και τα ακούτε, φανταζόμαστε, υποψιαζόμαστε και εσείς καθημερινά. Ακριβώς. Οπότε, πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Πάρη Σπανό. Είναι νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου των Ποδοσφαιριστών. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βεβαίως εμείς οι παλαιότεροι σας γνωρίζουμε και μέσα από την δράση σας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είχα διατελέσει κατά διάφορες περιόδους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο σωματείο ΑΠΟΕΛ. Μας είπατε προηγουμένως ότι να πούμε ότι αναμένουμε εντωμεταξύ τον Γκλάθη Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του ΚΟΑ, να έρθει και θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον αντιπρόεδρο της UEFA, τον κύριο Μάριο Λευκαρίτη. Είχατε πει προηγουμένως, που μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, από το 2001 δεν αναμειγνύεστε στα σωματιακά. Μάλιστα. Ναι. Εσείς, ας πούμε, 2001, τι βλέπατε, διαπιστώνατε προβλήματα στο ποδόσφαιρο, όχι στο ΑΠΟΕΛ, έτσι, για να το διαχωρίσουμε. Στο ποδόσφαιρο, το Κυπριακό. Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στο ποδόσφαιρο, στον χώρο του ποδοσφαίρου, γενικά στην Κύπρο. Τότε τα προβλήματα ιδιαίτερα ήταν τα οικονομικά. Δεν υπήρχε οικονομική άνεση, αν θέλετε, για να διαχειριστεί κάποιος το ποδοσφαιρικό τμήμα ενός σωματείου όπως πρέπει. Δεν λέω ότι σήμερα φυσικά υπάρχει περισσότερη οικονομική άνεση. Όμως θα έλεγα ότι εξ όσων φαίνεται, τα σωματεία σε κάποιο βαθμό έχουν νοικοκυρευτεί, ναι, οικονομικά πλέον. Αυτή η οικονομική κρίση στα σωματεία ήταν και ο λόγος που μπήκε μέσα η παρανομία, που παρίσφρησαν και άτομα που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Ας πούμε, ένας παράγοντας κάποιας μεγάλης ομάδας μου είπε κάποτε, αν θέλεις να δεις ποιοι κρατούν τα χρήματα αυτή την περίοδο στην Κύπρο, δες ποιοι ηγούνται των ομάδων. Ποιοι τομείς, από ποιους τομείς προέρχονται οι ηγέτες των ομάδων. Ναι, το δεύτερο που είπες είναι πιο σωστό, θα έλεγα. Διότι δεν θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται των ομάδων είναι αυτοί που κρατούν τα χρήματα στην Κύπρο σήμερα. Όμως σίγουρα έχουμε και κάποια παραδείγματα ατόμων που ηγούνται σωματεία, που όταν δεις, ναι, πώς εμφανίστηκαν, να το θέσω έτσι, στο ποδόσφαιρο, διαρωτάσαι τι σχέση μπορεί να έχουν. Αλεξιπτωτιστές δηλαδή. Τώρα, ναι, έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα, μια καυτή πατάτα. Έχουμε τη Ρετσινιά, έχουμε το Λεκέ. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία που προωθούν το παράνομο στοίχημα και αν οι λύσεις που προτείνονται θα διώξουν οριστικά ακριβώς την μαφία από το ποδόσφαιρο. Νομικά θα σταθούν δηλαδή αυτά τα μέτρα? Κοιτάξτε, έχω δει το νομοσχέδιο το οποίο προτείνεται. Το βλέπω σαν ένα καλό βήμα προς τα μπροστά. Άλλωστε θα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν είσαι στο μηδέν, ό,τι βήμα κάνεις
Είναι καλό. Είναι θετικό. Διότι προχωρείς. Δεν πιστεύω όμως ότι το νομοσχέδιο, όταν ψηφιστεί σε νόμο, θα αποτελέσει και τη λύση του προβλήματος. Αντιλαμβάνομαι, θα συσταθεί μια επιτροπή, η οποία θα έχει τις αρμοδιότητες να εξετάζει καταγγελίες ή ύποπτους, τέλος πάντων, αγώνες. Και αν μετά από την έρευνα της εντοπίσει κάτι το ύποπτο, τότε θα το παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα. Πιστεύω ότι είναι θέμα αποφασιστικότητας. Δεν στερούμαστε όπλων για να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Τη διαφθορά. Τη διαφθορά. Τα όπλα υπάρχουν. Είναι θέμα αποφασιστικότητας για να τα χτυπήσεις. Mm-hmm. Να χτυπήσεις το πρόβλημα στη ρίζα του. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η αποφασιστικότητα. Έχει, όπως ανέφερες στην αρχή, από το 2011 έρχονται φακέλοι από την UEFA προς την COP. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, πέρσι αν δεν κάνω λάθος, ήταν 23 φακέλοι. Και, γιατί σιωπούσαμε, ποιους βόλευε αυτή η σιωπή? Μα δεν σιωπούσαμε εμείς, αυτή η σιωπούς. Κάποιος θα βόλευε, για να μην γίνονται βήματα μπροστά μπροστά. Η COP ισχυρίζεται ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα από μόνοι μας, δεν είμαστε αστυνομία, παραπέμπουμε τους φακέλους στην αστυνομία και είναι, αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή αυτοδιαψεύδονται, διότι τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχουν μέτρα που μπορεί να λάβουν, αλλά δεν μπορούσαν να τα λάβουν το 11. Και τώρα αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί και πριν από μερικούς μήνες έλεγαν ότι κάποιοι διασύρουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά. Όταν ο αρμόδιος της UEFA, που παρακολουθεί τη στοιχηματική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάγγειλε ότι το ποδόσφαιρο μας είναι το πλέον αναξιόπιστο στην Ευρώπη, κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος τα έβαλε με το κυπριακό ποδόσφαιρο, όσαν το κυπριακό ποδόσφαιρο να είναι το κέντρο. Είναι τόσο ανταγωνιστικό, ναι. Ας πούμε, μπορεί να πλήξει το αγγλικό ή το ισπανικό. Και ξαφνικά τέσσερις μήνες μετά, αποφασίζουν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ήρθε και ο κύριος Κλάνθης Γεωργιάδης, ετοιμάζεται, να πούμε. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Σπανός εδώ. Πριν μερικούς μήνες λέγαμε δεν υπάρχει πρόβλημα και όποιες δηλώσεις γίνονται και όποια δημοσιεύματα ήταν το φως στις δημόσιες και όποιες καταγγελίες γίνονταν, μιλούσαν για, τους κατηγορούσαν ότι διασύρουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και τώρα ακόμα δηλώσα από τα ίδια άτομα που λένε όλοι το έχουν γκουν τούμπανο και εμείς κρυφό καλμάρι και δεν είναι πράγματα αυτά και δεν θα συνεχίσουν και δεν και δεν και δεν. Να σας πω, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και είναι ένα πεδίο το οποίο είναι επικίνδυνο. Το ότι είναι πεποίθηση πλέον στον λαό και στον κόσμο και στους ίδιους τους παραγόντες ότι κάποια παιχνίδια είναι χειραγωγημένα, είναι γεγονός. Έχει κάποιον ο οποίος δεν λέει «Α, τον το παιχνίδι είναι στημένο, α, ο τάδε έστησε το» κτλ. Τούτον το κουτσομπολίστικο στην παρέα, αν θέλετε, το οποίο συνέβαινε στην κοινωνία της Κύπρου, ήταν αλήθεια. Από την άλλη όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα business το οποίο είναι κάποιων εκατομμυρίων λεφτά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν μπει ανθρώποι επικίνδυνοι σε αυτήν την επιχείρηση και δεν θα πρέπει να αναμένουμε από τον απλό πολίτη να καταδώσει με κίνδυνο της ζωής του και της οικογένειας του και να εξαρτώμαστε από την καλή θέληση και την μαγκιά, αν θέλετε, του κάθε πολίτη. Τώρα, η Ομοσπονδία από τη μια είναι αλήθεια ότι δεν έλαβε τα μέτρα τα οποία μπορούσε και θα έπρεπε να λάβει. Είναι ξεκάθαρο. Επειδή φοβόντουσαν κάποιοι. Επειδή φοβόντουσαν, επειδή βολεύονταν. Όλα από λίγο. Μην υποτιμήσετε τον φόβο. Είναι μια μαφία η οποία δρά στον χώρο του στοιχήματος και η οποία είναι επικίνδυνη. Μια στιγμή. Μας λέτε ότι ενδεχομένως να δέχτηκαν να δέχονται απειλές ακόμα και για τη ζωή τους μέλη της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω αποδείξεις για να το πω. Το έχετε ακούσει όμως. Το οποίο λέγω είναι ότι έχουν εμπλεγμένοι άνθρωποι επικίνδυνοι. Πού είναι εμπλεγμένοι, στο κυπριακό ποδόσφαιρο? Στο κυπριακό στοίχημα. Στο κυπριακό στοίχημα. Το οποίο βεβαίως επηρεάζει και τη χειραγώγηση. Γι' αυτό
Το να στηθεί ένα παιχνίδι στείνεται για πολλούς λόγους. Ναι. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούμε ότι είναι φιλική και τα λοιπά, είναι μέσα στην κουλτούρα του. Δεν είναι εκείνο το επικίνδυνο. Το επικίνδυνο είναι ότι μπήκε το στοίχημα το οποίο έχει να κάνει με πολλά λεφτά. Έχουν μπει ξένοι, ακόμα και από το εξωτερικό, μαφίες στο σύστημα αυτό και ο κάθε παράγοντας δεν μπορεί από μόνος του να το καταπολεμήσει. Χρειάζονται ριζικές. Ναι, αλλά δεν είναι Κύπροι αυτοί που παίζουν τα στοιχήματα. Όχι μόνο. Ναι, παίζουν και Κύπροι. Ναι, αλλά έχουν εμπλακεί και μη Κύπροι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Της μαφίας. Της μαφίας. Μιλάτε για τις εταιρείες στοιχημάτων. Όχι, 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 όχι. Δεν μιλώ για τις εταιρείες. Μιλάτε για αυτούς. Μιλώ για αυτούς που χειραγωγούν όλο το σύστημα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Δεν είναι οι εταιρείες στοιχημάτων. Οι εταιρείες στοιχημάτων δουλεύουν νόμιμα με τις άδειες τους, πληρώνουν τους φόρους τους κτλ. Μιλάμε για τους ανθρώπους. Είναι φατρίες δηλαδή στο εσωτερικό, μαφιόζοι στο εξωτερικό. Μιλάμε για ένα δίκτυο. Είναι και το εξωτερικό, είναι και το εσωτερικό. Και δεν είναι άγνωστα αυτά, είναι γνωστά. Απλώς θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να το πατάξουμε. Και επειδή δεν μπορούσαμε να το αποφασίσουμε μόνοι μας, ήρθε η UEFA και μας είπε: ξέρετε, να σας το κλείσω το μαχαζί. Και μας πολεμώνει η UEFA. Να σας το κλείσω το μαχαζί, να δεν κάνετε κάτι. Οπότε, αλλιώ τώρα μπορεί να μας το κλείσουν ή κάτι πρέπει να κάνουμε. Και επειδή δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε παράγοντας, το τονίζω, δεν πρέπει να περιμένουμε από τον κάθε παράγοντα, οι οποίοι και εκείνοι μπορεί να είναι σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και να καταδώσουν κάποιες απειλές. Θα πρέπει να δώσουμε τα εχέγγυα και τα όπλα στην αστυνομία, η οποία είναι οι καταδιεκτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να πολεμήσουν. Και να υπάρχουν και αποτρεπτικά απ' την άλλη. Να υπάρχουν και αποτρεπτικά, αλλά να σας πω. Να βάλουμε μια άλλη τελεία, γιατί είναι ο κύριος Μάριος Λευκαρίτη στη γραμμή εκ των αντιπροέδρων της UEFA. Κύριε Λευκαρίτη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Λευκαρίτη. Είμαστε λίγο υπερβολικοί με όλα αυτά που λέγονται για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Μήπως οι κόκκινοι φάκελοι είναι απλά υποψίες? Με βάση το τι μας πληροφορεί η UEFA, όχι, δεν είναι υποψίες. Είναι, προτιμώ να μην πω στην ορολογία, διότι θα θεσπιστούν κανονισμοί από την ΚΟΠ τη Δευτέρα, που θα καλύπτουν πλήρως το τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θέλετε να μας πείτε πού βασίζεται η αποστολή των κόκκινων φακέλων, δηλαδή στηρίζεται στη στοιχηματική δράση, στα ποσά ή υπάρχουν και άλλα στοιχεία? Όχι, είναι βασικά, ξεκινά από την ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα συγκεκριμένων αγορών, από εκεί ξεκινά. Και αφού χτυπά το καμπανάκι, γίνονται διάφοροι άκρη δίκη, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί, να επιβεβαιωθεί κατά πόσο αυτόν το καμπανάκι σωστά ανέπεξε στην κατάλληλη στιγμή και στον κατάλληλο αγώνα, που αυτό είναι 100% σωστό. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν αποστέλλονται τυχαία φακέλη. Καθόλου, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μια υπηρεσία που να στοιχίζει μερικά εκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο στην UEFA όσο και στην FIFA, άλλα τόσα, που να απλώς να είναι εκεί για να λέει ό,τι νομίζει. Είναι ό,τι είναι και όχι ό,τι νομίζει. Εσείς είδατε φακέλους, ανοίξατε και είδατε φακέλους? Είδα περίπου 12 reports. Μάλιστα. Και τι διαπιστώσατε βλέποντας τους φακέλους? Διαπιστώνεται μέχρι την αρχή αυτού του προδαστήματος διαπιστώνεται ξεκάθαρα ποιος ευθύνεται. Στη φετινή σεζόν διαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι ένας αγώνας μπορεί να είναι χειραγωγημένος, χωρίς να επιπληκτεί στη θετική ευθύνη, αλλά το indication που δίνει είναι τόσο καθαρό. Όμως, από τώρα και στο εξής θα ξεκαθαρίζει πλήρως και θα λέει πιστοποιημένα, αν θέλετε, βούλα και υπογραφή, ποιος ευθύνη. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Δηλαδή, ένας αγώνας μπορεί να θεωρηθεί ύποπτος γιατί σε ένα παίχτηκε στοίχημα, ας πούμε, στο 40 λεπτό.
ότι θα μπει γκολ στο 41ο και μπήκε γκολ στο 41ο λεπτό. Είναι παράξενα πράγματα. Όταν δείτε πώς γίνεται ο έλεγχος και πώς γίνεται αυτή η διαπίστωση, ειλικρινά για έναν ο οποίος δεν στοιχηματίζει, μπορεί να του φαίνονται κινέζικα αυτά τα πράγματα. Άστε που προέρχονται από την Κίνα. Ακριβώς, αυτό θα λέγαμε. Άστε που προέρχονται από την Κίνα και την Ασία, αλλά το 85% αυτής της δραστηριότητος, είτε λογικής είτε παράλογης στοιχηματικής δραστηριότητας. Είναι εκείνες οι αγορές, οι οποίες είναι τεράστιες και από εκεί ξεκινά το κακό. Μάλιστα. Αν εφαρμοστούν τα μέτρα ή εισηγήσεις που έβαλε στο τραπέζι η UEFA, αν έρχεται ένας κόκκινος φάκελος, θα τιμωρούνται και οι δύο ομάδες, αν έστω και αν η δεύτερη ομάδα δεν έχει συμμετοχή ακριβώς σε αυτήν την δραστηριότητα. Θα λέει ξεκάθαρα πώς ευθύνεται. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, όπως είχαμε τελευταία συγκεκριμένη περίπτωση που φώναζε ο ένας από τους δύο, για να μην λέμε ονόματα στο παλιό, χωρίς να έχει... Χωρίς να έχει ανάμειξη. Την παραμικρή παραπέμπει εκείνος. Παίρνει την ΚΟΠ να τροποποιήσει τα μέτρα που έχει προτείνει η UEFA ή είναι αυτά τα μέτρα ή θα υποστείτε τις συνέπειες. Όχι, η ΚΟΠ θα ψηφίσει αυτά τα μέτρα την ερχόμενη Δευτέρα που έχει συμπληθεί η Διοικητικό Συμβούλιο, και από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ψηφίζει αυτά τα μέτρα αυτού των πειθαρχικών κώδικα, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τίθεται σε εφαρμογή. Ναι. Κύριε Λευκαρίδη, θα θέλαμε να μας πείτε και κάτι άλλο. Πώς σχολιάζει η UEFA την τοποθέτηση διαφημίσεων στα μπλουζάκια ποδοσφαιριστών και διαιτητών? Διαφημίζονται στοιχηματικές εταιρείες στα μπλουζάκια ποδοσφαιριστών και διαιτητών. Αυτό δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο? Κοιτάξτε, για μένα, μιλώ σας προσωπικά, είναι λίγο παράξενο, αλλά δεν είναι ούτε παράνομο, ούτε... Παράνομο δεν είναι, αλλά... Είναι θέμα ηθικό, μάλλον. Ακριβώς. Ναι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι στην κάθε δουλειά... Εάν διαφημίζεται, ξέρω εγώ τι να σας πω. Από τη στιγμή που είναι νόμιμη μια δραστηριότητα, γιατί να μας... σας λέω ότι σε μια συνεδρίαση πριν περίπου 1,5 χρόνο στη FIFA, εσχολιάστηκε. Ναι. Δεν ελύσισαν μέτρα. Εσχολιάστηκε το θέμα αυτής της διαφήμισης πάνω στους διαιτητές μας, διότι κάποιος είναι έναν αγώνα και τον παραξενεύτηκε. Του έκανε εντύπωση το άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να λάβεις μέτρα, διότι ήταν απολύτως νόμιμο. Τώρα ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει, αλλά δεν είναι παράνομο. Ναι. Κύριε Λευκαρίδη, πόσο καιρό συζητείτε ή απασχολεί την UEFA το κυπριακό ποδόσφαιρο? Και έπρεπε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε για να γίνουν οι συστάσεις οι αυστηρές από την UEFA ή έγιναν και παλαιότερα συστάσεις? Να σας πω. Καταρχήν οφείλω να σας πω ότι οι άνθρωποι της UEFA, οι διάφορες υπηρεσίες, δηλαδή μιλούμε για 500 υπαλλήλους στην UEFA και η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει μόνο 4-5 φορές το χρόνο και αρκεστώσεις οι επιτροπές. Όμως, να μην νομίζουμε ότι το βράδυ που πάνε να κοιμηθούν οι διάφοροι παράγοντες και μέλη της υπηρεσίας πάνε να κοιμηθούν με την έννοια της ΚΟΠ, ούτε το πρωί που ξυπνούν οι πρώτοι τους έννοια είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο. Η έννοια τους είναι το ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη, τα ποδαρτήματα όλης της Ευρώπης, αλλά το θέμα της Κύπρου έγινε νοξή, ιδιαίτερα αυτήν τη σεζόν που είμαστε τώρα, που βρίσκομαστε αυτήν τη στιγμή,
όμως η UEFA ξεκίνησε αυτές τις διαδικασίες πάνω σε μόνιμο και επαγγελματικό τρόπο από το 2011. Μάλιστα. Κύριε Λευκαρίτη, λέγαμε και προηγουμένως ότι οι κόκκινοι φάκελοι πάνε και έρχονται από το 2011 στην Κύπρο, είναι 75 στο σύνολό τους, και θα μπορούσε να σας ρωτήσει κάποιος αν θεωρείτε ότι η ηγεσία της ΚΟΠ είναι άμυρη ευθυνών. Μια ηγεσία που είναι εκεί για 15 χρόνια. Προηγώ να μην πω σε αυτήν την διαδικασία, όμως αν θυμάστε καλά, στην αρχή όταν ήρθαν οι πρώτοι 1, 2, 3 φαγγέλοι, πολύ σωστά έρχεται ο ΚΟΠ, τις έδινε στην αστυνομία και τις έλεγε ξεκαθαρίστε μας αυτό το θέμα. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, μα μέχρι εκεί απλά δεν υπήρχε και νομοθεσία. Ακριβώς. Που να βοηθά την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Οπότε από τη μια ΚΟΠ ενόμιζε ότι με το να παραδώσει το φάκελο, και αυτές ήταν και οι οδηγίες της UEFA και της FIFA, είναι ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί να κάνει τον αστυνομικό, πρέπει να συνεργάζεται με τις αρχές του κράτους. Δυστυχώς οι αρχές του κράτους ήταν αδύνατα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι τώρα ο κύριος Ιωάννης Νικολάου πολύ σωστά προωθεί ένα νομοσχέδιο που να καλύπτει και αυτές τις περιπτώσεις του, ώστε να μπορεί η αστυνομία, μάλλον να βοηθηθεί η αστυνομία, ναι, να διερευνά αυτές τις υποθέσεις. Δεν νομίζω ότι οδηγόρησε η ΚΟΠ. Εκείνον το οποίο μπορεί να έκαμε η ΚΟΠ ήταν το ότι ίσως να ενόμιζε ότι παραδίδοντας τους φακέλους πλέον ήταν σε αναμονή του τι θα βγάλουν αυτοί οι φακέλοι για να μπορέσει να επιβάλλει τις ποινές που θα ήθελε να επιβάλλει. Και στο κάτω-κάτω να αναδειχθεί κατά κάποιος ή κάποιος σωματιώνες τίποτα. Πάντως με όλο το σεβασμό είναι κάποιοι που λένε ότι αυτό το ενόμιζε η ΚΟΠ δεν πολύ στέκει, διότι αν είμαι εγώ ας πούμε στην ηγεσία της ΚΟΠ και θέλω να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο, θα το κυνηγήσω και θα βγω μπροστά, θα αντλήσω όλα τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου και θα επιστήσω αστηρά την προσοχή και των σωματείων. Βλέπετε, εμείς μιλούμε για τα σωματεία. Η ΚΟΠ έχει δικαιοδοσία πάνω στα σωματεία μέλης και τους αξιωματούχους που έχουν σχέση, ναι, με τα σωματεία μέλης. Όμως, αυτοί οι οποίοι μπορεί να έκαναν αυτά που έκαναν, μπορεί να μην κάνουν καμία σχέση με έναν ποδοσφαιρικό σωματείο. Καλά, αυτό είναι λίγο απομακρυσμένο νομίζω. Λέγει ο κύριος Κουτσοκούμνης, ο κόσμος το έχει του μάνο και εμείς και το καμάρι. Ναι, όχι, άλλο. Τι στείλουν τα παιδιά, δεν είναι καλά. Ένας ο οποίος μπορεί να έστειλε κάτι, να μην είχε καμία σχέση με σωματείων, επίσημη ιδιότητα. Δεν μπορεί να πιάσει έναν πολιτικό, δεν μπορεί να πιάσει έναν πολίτη και να τον καταδικάσει, να πιάσει έναν κάτι ήξερε ή κάτι έκανε και να τον καταδικάσει. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει να το δώσει στην αστυνομία. Ναι. Και εφόσον υπάρχουν νόμοι που να καλύψουν αυτά τα ζητήματα, τότε το κράτος, η πολιτεία θα φροντίσει γι' αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λευκαρίτη. Καλή σας μέρα, καλό ταξίδι. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω δεν συμφωνήσατε, κύριε Σπανέ, με όσα είπε τα τελευταία τουλάχιστον ο κύριος Λευκαρίτη. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπήρχαν πολλά που μπορούσε να κάνει η ΚΟΠ. Η ΚΟΠ έχει αρμοδιότητα και πάνω στους αθλητές. Και το μέσο για χειραγώγηση ενός αγώνα είναι οι αθλητές. Χωρίς τη συμμετοχή των αθλητών δεν στείνεται κανένας αγώνας. Δεν χειραγωγείται. Συνεπώς η ΚΟΠ μπορούσε και είχε την αρμοδιότητα να επιβάλλει ποινές και σε ποδοσφαιριστές και σε παράγοντες και σε σωματεία, εάν φυσικά αποδεικνύεται ότι είχαν κάποια συμμετοχή. Μα νομίζω και ο ΠΑΣΠ, ο κ. Νοφιτίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, που είστε νομικός σύμβουλος τους, το είπε ούκο λίγες φορές για το θέμα της συμμετοχής των ποδοσφαιριστών. Τον Νοέμβριο του 2015 είχε δημοσιοποιηθεί έρευνα του ΠΑΣΠ, καταπληκτική, η οποία έρευνα έγινε ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές και το 80% των ποδοσφαιριστών είχαν αναγνωρίσει ότι είτε είχαν προσεγγιστεί
είτε είχαν λάβει μέρος σε κάποιο στήσιμο αγώνα. Και δημοσιοποιήθηκε. Ποια ήταν η αντίδραση της ΚΟΠ? Προσπάθησε να υποβιβάσει τη σημασία αυτούς της έρευνας, αμφισβητώντας τον τρόπο που διεξήχθη και την αξία της κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι, υπήρξε κολλησιεργία εκ μέρους της ΚΟΠ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί πριν 3 και 4 χρόνια, πριν το ποδόσφαιρο να χάσει την αξιοπιστία του. Πριν να χάσει ο κόσμος την πίστη του και έτσι να μειωθεί και ο αριθμός των φιλάθλων που πάνε στα γήπεδα πλέον. Αλλά ακόμα χειρότερα, πριν η Ευρώπη να αντικρίζει πλέον το κυπριακό ποδόσφαιρο ως το φτωχό συγγενή και ως το πλέον αναξιόπιστο πρωτάθλημα, το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει και το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, αφού δεν θα έρχονται ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θα θέλαμε την άποψή σας από αυτό που ακούστηκα. Σας είδαμε και εσάς λίγο να αντιδράτε. Ο κύριος Λευκαρίτης είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει προσφέρει τα μέγιστα και το σεβόμαστε και τον αγαπούμε. Προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες, νομίζω. Είναι επιτίμως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της ΚΟΠ. Μάλιστα. Οπότε είναι και αντιληπτό ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου και του διεθνέ και του ευρωπαϊκού κτλ. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Θα πρέπει όμως, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, να τα πούμε τα πράγματα έτσι, με το όνομα. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες βάσει του νόμου. Οι διαδικασίες οι ποινικές, οι οποίες χρειάζονται απόδειξη πέραν βάσης αμφιβολίας, είναι μία διαδικασία. Και μιλάμε αυτή που θα καλύψει η νομοθεσία. Η διαδικασία της ΚΟΠ είναι πειθαρχική. Δεν χρειάζεται τίποτα. Και επειδή δεν χρειάζεται ούτε καν να διερευνήσει πλέον, διότι της έρχεται απευθείας το ραβασάκι από την Ευρώπη και της έλεγε από το 2011 η τάδε ομάδα υπάρχει υποψία ότι είναι χειραγωγημένος ο αγώνας, η τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα, θα μπορούσε να ενεργήσει από τότε, τουλάχιστον από τότε. Οπότε, επειδή πρέπει να καταλογίζουμε κάποιες ευθύνες, κάποτε θεωρώ ότι όλοι μας, διότι δεν πρέπει να αποκλείουμε κανένα, όλοι οι αθλητικοί παράγοντες έχουμε καθυστερήσει στην εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας. Τώρα, ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να προκαταλάβω κάποιες αντιδράσεις, διότι υποψιάζουμε ότι θα προκύψουν κάποιες αντιδράσεις. Θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε αυτόν τον νομοσχέδιο το οποίο κατάθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα πάει στη Βουλή. Θα πάει στη Βουλή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα μπουν άλλες παρενέργειες και επεμβάσεις. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ποια είναι η σκοπιμότητα του. Και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε έναν μεγάλο κίνδυνο, ο οποίος είναι προσβλητικός και προς την κοινωνία, ας το ποδόσφαιρο. Ας πάμε προς την κοινωνία μας. Για να μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε, πρέπει να δώσουμε σοβαρά εργαλεία στην αστυνομία. Αν θα κάνουμε ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, για να το κάνουμε απλώς για να το κάνουμε, καλύτερα να μην το κάνουμε, διότι θα αυτοπεριπεζόμαστε, θα αυτοκορετευόμαστε. Υπάρχει μια πρόνοια η οποία θα συζητηθεί πολύ και είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Κάποιοι θα πούν ότι επεμβαίνουμε στα ατομικά δικαιώματα του πολίτη. Έχω μια πολύ ξεκάθαρη άποψη, την οποία θεωρώ ότι θα πρέπει σε κάποια στιγμή να την αφήσουμε να λειτουργήσει. Τα δικαιώματα των πολλών υπερισχύουν του ατόμου. Πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία. Και να σας πω και κάτι, εγώ δέχομαι πρώτος, αν θέλετε, ως αθλητικός παράγοντας, να παρακολουθείτε το τηλέφωνο μου. Οι ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, δεν θα τους πειράξει να καταπατηθεί σε εισαγωγικά το ατομικό τους δικαίωμα. Να θυμίσουμε ότι στην Ιταλία, για την εξάθρωση τότε του κυκλώματος κτλ. Ναι. Είναι μέσω της παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Ναι, αλλά έχουμε μια ευαισθησία εμείς. Έχουμε μια υπερευαισθησία ενδεχομένως, γιατί και πολλοί από τους βουλευτές μας ασχολούνται με το νομικό επάγγελμα. Ναι. Να τα λέμε, είπαμε να τα λέμε έξω από τα δόντια. Ναι. Και έχει λεχθεί εγώ λίγες φορές, δεν είμαι εγώ που το λέω. Ναι. Και έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία πολύ σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, αλλά στην νομική δεν μας έχουν διδάξει ότι το ατομικό δικαίωμα υπερισχύει του συλλογικού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να αφήσουμε το δέντρο. Εγώ σας λέω,
πρέπει να δώσουμε τα όπλα στην αστυνομία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να συλλάβουν, να βάλουν φυλακή αυτούς που πρέπει να ησυχάσουμε όλοι. Μπορούν. Δηλαδή, ειλικρινά, μπορεί να αποδειχθεί ότι στήθηκε ένας αγώνας, αφού λέτε ότι μαφιόζοι μέσα είναι φατρίες, ναι, κυπριακές, εισαγωγής εσωτερικού-εξωτερικού. Είναι γνωστή. Πόσο εύκολο είναι να τους αγγίξεις αυτούς τους ανθρώπους. Και πόσο θέλουμε να αγγίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Καλή ερώτηση. Το θέλουμε, θεωρώ ότι θέλουμε, διότι πλέον δεν μας παίρνει άλλο. Θέλει και η κοινωνία, αν κάποιοι δεν θέλουν, τουλάχιστον η κατακραυγή και η κοινωνία το αποζητά, οπότε δεν θα μπορέσουν εκείνοι που δεν θέλουν να περάσει το δικό τους. Θεωρώ ότι αν αφήσουμε το νομοσχέδιο και δεν το κουτσουρέψουμε, δηλαδή την ώρα που θα ανοίξει η συζήτηση δεν υπερισχύσουν κάποιες άλλες απόψεις θεωρητικές και ακαδημαϊκές και δούμε την ουσία ότι θα πρέπει να δώσουμε στις αρχές τα όπλα για να καταπολεμήσουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Αν περιμένουμε να το καταδώσουν κάποιος, δεν θα τα καταδώσει, διότι φοβάται για την ζωή του, για την οικογένεια του. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορεί να περιμένουμε από τους πολίτες και από τους παράγοντες, θα πρέπει να δώσουμε τα όπλα στην αστυνομία. Εάν κουτσουρέψουμε την νομοθεσία του Ιωνά, τότε καλύτερα να μην την κάνουμε. Άρα εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι για να μπορέσει να σταθεί μια υπόθεση στημένου αγώνα ενώπιον της δικαιοσύνης, θα πρέπει πρώτα και κύρια να προχωρήσουμε στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αλλιώς, πώς θα διασυνδεθεί έναν πρόσωπο με ένα σωματείο, αν δεν είναι στο συμβούλιο ενός σωματείου? Και στον έλεγχο των λογαριασμών. Αυτό, στον έλεγχο και στην άρση. Και αυτό είναι μέσα. Και αυτό είναι στο νομοσχέδιο. Ναι, και βεβαίως. Υπάρχουν και άλλες πρόνοιες. Λέει ότι όποιος έχει συνεργαστεί, βεβαίως υποπίπτει σε αδίκημα. Όλα αυτά είναι ένας νόμος. Μα τα λεφτά από το στοίχημα κατατίθενται σε λογαριασμούς τραπεζικούς? Όχι. Υπάρχει αυτή ότι είναι μαύρα. Άρα, μαύρα είναι όλα. Διότι ναι, αν μην ξεχνάμε ότι είχαμε σκάνδαλα πρόσφατα, ναι, τα οποία απεδείχθησαν μέσω λογαριασμών. Ναι. Υπήρχαν μαύρα χρήματα. Τώρα κάποιοι προσεκτικοί λένε. Μικρά θησαυροφυλάκια δεν μπορούν να τα βάλουν. Πιστεύω ότι λάθη γίνονται. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο πολύ πιθανό να βοηθήσει. Λένε ότι οι πρώτοι που προσαρμόζονται, όταν το κράτος λαμβάνει μέτρα, οι πρώτοι που προσαρμόζονται είναι τα εγκληματικά στοιχεία. Είναι πολύ ευέλικτοι, λένε. Έτσι έχουν να πούνε οι ειδικοί. Σίγουρα η προσπάθεια αυτή θα είναι. Εμείς είμαστε ένα βήμα πίσω τους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα τους βάλουμε στη γωνιά, τουλάχιστον ώσπου να κάνουν το επόμενο τους βήμα. Είστε πολύ σίγουροι. Είμαι, διότι έχω δει την νομοθεσία. Είναι αυστηρή και θεωρώ ότι θα δώσει τα όπλα στην αστυνομία για να καταπολεμήσει. Φτάνει να μην τους σταματήσουν. Ναι, εάν τους σταματήσουμε, τότε είμαστε άξιοι της τύχης. Ταυτόχρονα όμως, για να είμαστε και σωστοί, θα πρέπει η ΚΟΠ να κρατήσει τον πούντο τους όποτε είναι στο Κυπριακό. Δηλαδή, δεν είναι δικό της θέμα. Η FIFA πλέον θα της λέει, θα της στέλνει ραβασάκι και θα της λέει αυτός ο αγώνας με αυτή την ομάδα είναι χειραγωγημένος. Και απλώς θα πρέπει εκείνη να έχει τα κότσα να επιβάλλει στα σωματεία, τα οποία μην ξεχνάτε ότι τα σωματεία. Δέτε και λίγο τη διαδικασία. Μα εμείς ξέρουμε τη διαδικασία. Τα μέλη εκλέγουν την εκτελεστική και είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, η οποία θα τους δικάσει. Ναι. Είναι ένα θέμα, είναι μια αλυσίδα συμφερόντων. Δεν πρέπει να σπάθει αυτή η αλυσίδα. Έχουμε απόψεις ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, τουλάχιστον για έναν κομμάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο για να μπορέσει να σπάσει αλυσίδα. Θα την καταθέσουμε σύντομα και ελπίζω να. Απόψη για να σπάσει αλυσίδα, δηλαδή. Για να σπάσει αλυσίδα της εξάρτησης. Της εξάρτησης, μάλιστα. Ή τουλάχιστον το δικαστικό σώμα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξαρτάται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία εξαρτάται από τα σωματεία. Έναν πηγάδι. Ναι. Υπάρχει στην Κύπρο ανώτατη αθλητική αρχή, η ΑΔΕ, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Δεν θέλουμε να την αξιοποιηθεί κανένας. Ας τη διορίζουν το νομικό συμβούλιο, να τη διορίζουν το δικαστική αρχή. Γιατί δεν θέλουμε από τη δικαστική επιτροπή για να κάνουμε δικαστική αρχή? Αθλητικό δικαστή είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα συζητείτε για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν συμφέρει και πάλι σε κανέναν να διορίσει αθλητικό δικαστή, το οποίο δεν θέλει. Εγώ έχω την άποψη ότι θα είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία θα πάρει η ΚΟΠ, αντί να αναμένουμε από την αστυνομία να εξετάζει και να διαλευκάνει υποθέσεις. Διότι εάν τεθούν σωστά πειθαρχικά μέτρα και ξέρει ένα σωματείο ότι άπαξ ήρθε ο φάκελος
από την UEFA και ρίχνει ευθύνη πλέον στο σωματείο. Θα επιβάλλεται συγκεκριμένη ποινή, την οποία δεν θα έχει την ευκαιρία ο δικαστής να διαφοροποιήσει. Τότε, εάν το σωματείο το ίδιο δεν εμπλέκεται, το πολύ πιθανό να μην εμπλέκεται το σωματείο, να εμπλέκονται άτομα. Αυτό ακριβώς θα θέλατε. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Τότε θα αναγκαστεί το σωματείο να κάνει το ίδιο την έρευνα του και να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα και τη ζημιά στο σωματείο. Μα νομίζω αναφέρονται και στους φακέλους. Αν ένας παίχτης έχει κάνει πάσα στον άλλον παίχτη σε συγκεκριμένο λεπτό για να μπει γκολ σε συγκεκριμένο άλλο λεπτό. Οπότε στην ουσία εκείνος που θα διερευνά την υπόθεση αναγκαστικά θα είναι το σωματείο το ίδιο, διότι είναι το ίδιο το σωματείο που πληρώνει τα σπασμένα. Υπάρχει μια άλλη άποψη. Γιατί, και τη ρωτήσαμε χθες, βάλαμε την ερώτηση στον κύριο Αθούλη Μιλωνάτων, διευθυντή ΣΚΟΠ, γιατί τα σωματεία δεν εισηγούνται στις στοιχηματικές εταιρείες να τους βγάλουν από το στοίχημα, να τις βγάλουν από το στοίχημα. Αν εγώ που είμαι πρόεδρος ενός σωματείου, του Χ σωματείου, ναι, για να μην λέμε ονόματα, ζητήσω από την τάδε εταιρεία να με βγάλει από το στοίχημα διότι υποψιάζομαι ότι στείνονται παιχνίδια όταν αγωνίζομαι με θεωρητικά πιο μικρές ομάδες. Η εταιρεία λογικά θα με βγάλει για να μην χάσει. Αυτή δεν είναι μια εισήγηση ή δεν είναι ένα μέτρο? Δεν ξέρω νομικά πόσο στέκει αυτό το μέτρο και κατά πόσο έναν άθλημα, το οποίο είναι δημόσιο άθλημα, το οποίο παρακολουθεί ο κόσμος όλος, μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον να ανακοινώνει το αποτέλεσμα σου ή να το εκμεταλλεύεται. Εκτός του νομικού παρημού υπάρχει το εξής. Η χειραγώγηση δεν γίνεται για τις εταιρείες τις οποίες γνωρίζουν. Mm-hmm. Γίνονται στην Ασία, όπως είπαμε προηγουμένως. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί στη δική τους νομοθεσία η απαγόρευσή μας εμάς που τους λέμε ότι δεν δέχομαι. Αλλά έχει δίκιο ο Παρή λέγοντας ότι είναι ένα δημόσιο θέαμα το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο νομίζω δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Πάντως κάποιες ομάδες βγαίνουν από το στοίχημα την τελευταία στιγμή. Κάποιες εταιρείες αναγκάζονται να τις βγάλουν για να μην χάσουν. Τις βγάλουν από τη λογική, το λέμε. Τις βγάλουν μόνες τους οι εταιρείες. Αυτό λέμε. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δείτε, εσείς οι αθλητικοί παράγοντες, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι και η αύξηση των ομάδων. Δηλαδή, όλοι λένε ότι είμαστε σίγουροι, υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι οι μικρές ομάδες που στείλουν τους αγώνες και είναι και θέμα επιβίωσης για αυτές τις ομάδες. Και εμείς αυξάνουμε τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία και γίνεται όργιος τιμένων αγώνων, όχι μόνο στην πρώτη, αλλά και στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί πλακώνονται ποιος θα βγει στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ναι, δεν είναι ένα ζήτημα. Μεγάλο θέμα τώρα ανοίξετε. Βεβαίως, εμείς ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δεν έχουμε εμπλοκή στα εσωτερικά της Ομοσπονδίας. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει να κάνει πάλι με το πώς αντιλαμβάνεσαι τον αθλητισμό. Με την έννοια ότι εάν αναβαθμίσεις μια δεύτερη κατηγορία, τότε θα υπάρχει ενδιαφέρον και για τη δεύτερη κατηγορία να ενταχθούν οι ομάδες. Τα οικονομικά συμφέροντα όμως της πρώτης κατηγορίας, όπως είναι σήμερα με τη δεύτερη κατηγορία, είναι τεράστια. Μιλούμε για απίστευτες διαφορές νούμερων. Οπότε όλοι ενδιαφέρονται να βγουν στην πρώτη κατηγορία και προσέξτε τι γίνεται. Οι μικρές ομάδες οι οποίες βγήκαν στην πρώτη κατηγορία είναι αυτές που εμπλέκονται στη χειραγώγηση, στην υποψία χειραγώγησης. Στους φακέλους. Οπότε πρέπει να το ξαναδεί η Ομοσπονδία. Και πάλι όμως θα σας ξαναπώ, είναι τα σωματεία τα οποία αποφασίζουν. Η εξάρτηση που λέγαμε. Ναι, είναι τα σωματεία, θα πάει σε γενική συνέλευση για να αποφασίσουν αν θα γίνουν πιο πολλοί ή πιο λίγοι. Μα πριν δύο χρόνια είχαν ολόκληρο, έγινε ολόκληρη φασαρία για αύξηση των ομάδων, ενώ η τάση ήταν είναι για μείωση. Στην Ευρώπη είναι για μείωση. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Υπάρχουν σωματεία, εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι απίστευτη προσπάθεια η οποία γίνεται για να διατηρήσουν σε ζωή τα σωματεία τους. Μιλούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τους προέδρους και θεωρούμε ότι είναι προέδροι και τα λοιπά, μπορεί να κουρεύουν το γρασίδι τα πρωινά για να μπορέσουν να κάνουν το γήπεδο σωστά για να μην πληρώσουν. Οπότε είναι και κρίμα προς τα ίδια τα σωματεία αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή και τα ίδια τα σωματεία θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όλους αυτούς τους κόπους τους οποίους κάνουν ουσιαστικά με το να επιτρέπουν σε κάποιους άλλους να χειραγωγούν τα παιχνίδια τους, προσβάλλουν και τα ίδια τα δικά τους τα σωματεία.
και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αρχίσουμε να προστατεύουμε τους καλούς ανθρώπους και να καταδικάσουμε τους κακούς ανθρώπους. Που αγαπούν πραγματικά το ποδόσφαιρο, ναι, και θέλουν να προσφέρουν. Υπάρχουν δύο απλές λύσεις. Ο Πάρης είχε πει πολύ σωστά. Πρέπει να μεταφερθεί η ευθύνη στα σωματεία. Πώς μεταφέρεται, λέγοντας τους και ότι κύριε, την επόμενη φορά που θα έρθει ο φάκελος και θα λέει ότι η δική σου ομάδα φταίει σε νυφταίς. Εν με κόφτη. Είναι διαπραγματεύσιμο. Όχι, εν με κόφτη. Εάν ένας δικός σου δεν τον εκουμάνταρες, έστεισε παιχνίδι, θα το πληρώσεις εσύ. Τότε μεταφέρεις την ευθύνη στο σωματείο να έχει την έννοια. Όταν ένας δικός σου έστεισε παιχνίδι, εννοείται ένας ποδοσφαιριστής ή ένας παράγοντας. Ένας ποδοσφαιριστής, ένας παράγοντας. Είναι τόσο εύκολο να στηθεί ένα παιχνίδι, δηλαδή πλησιάζουν τους ποδοσφαιριστές οι μάνατζερ, ας πούμε, θέτουμε λογικά ερωτήματα τα οποία θέτει και ο κόσμος. Αυτόν τον κύκλο μας. Σίγουρα δεν είναι εξωγήινοι παιχνίδι στα αυριανή χθες. Αυτόν τον κύκλο μας. Είναι ανθρώποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι τούτη να... Εμπλέκονται και οι μάνατζερ, κύριε Γεωργιάδη. Θεωρώ ότι εμπλέκονται όλοι. Όλοι οι κακοί ανθρώποι. Τώρα, αν είναι μάνατζερ, αν είναι δικηγόροι, αν είναι παράγοντες. Αν είναι προέδροι, αν είναι μέλη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι γύρω από τα συμβούλια, τα οποία δεν κατέχουν οποιαδήποτε θέση, τα οποία επηρεάζουν κάποια πράγματα. Ναι, ναι, είναι εκτός διοικητικό συμβουλίο, ναι, για να μην υπόκεινται σε πειθαρχικών έλεγχων από την ΚΟΠ. Ναι, αλλά την ώρα που θα βάλεις την υποχρέωση στο σωματείο και θα ξέρεις ότι αυτός ο εξοδιοικητικός μου είναι που κάνει τις δουλειές, αλλά εγώ να τη φάω, τότε τα σωματεία από μόνα τους για να αυτοπροστατευτούν θα πρέπει να πούν ότι ξέρετε, εδώ τελειώσαμε. Δεν είναι προθερμός και επισορρέμα η κατάσταση. Και οπότε η λύση είναι σχετικά πολύ απλή. Καταρχήν να επαναλάβουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τους αγνούς παράγοντες, φιλάθρους και τα λοιπά να τα καταδώσουν, διότι θέτουν το εαυτό τους σε κίνδυνο. Πρώτον, η ΚΟΠ θα πρέπει να αποφασίσει ότι οι πειθαρχικές ποινές θα είναι αδιαπραγμάτευτες. Ήρθε, είναι δεδομένο, οπότε μεταφέρουμε την ευθύνη στα σωματεία. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το συντομότερο την νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να μπορεί η αστυνομία να συλλάβει και να βάλει φυλακή αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους προσβάλλουν όλους μας. Θα τα καταφέρουμε, κύριε Σπάνε. Πιστεύω ότι αν τεθούν οι βάσεις, σίγουρα θα υπάρχουν και επιτυχίες. Θα υπάρχουν και αποτυχίες. Οι πλήστες θα είναι αποτυχίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αποδείξεις ένα στημένο παιχνίδι. Αλλά σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη, να δείτε, μία-δύο περιπτώσεις ήταν αρκετές για να συμβάλλουν ή στην καταστολή, δεν θα έλεγα εξάλληψη, στην καταστολή του φαινομένου. Πρέπει να σε δουν ότι είσαι αποφασισμένος, ότι υπάρχει αποφασιστικότητα, βούληση. Ακριβώς. Για να το αντιμετωπίσεις. Έχω μια απορία. Είπαμε για όλους, μεταξύ αυτών είναι και οι διαιτητές. Αυτές όλες οι πομπούες που βάζουν στους διαιτητές μας και έχουμε την εντύπωση ότι μπορεί να είναι οπαδοί της μιας ή της άλλης ομάδας, ενδεχομένως να προέρχονται και από αλλού. Από τα συμφέροντα στα οποία ενδεχομένως δεν τους κάνουν τα χατήρια. Ναι, σίγουρα. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, ναι. Κοίταξε, μπαίνουμε σε επικίνδυνα από αυτήν. Απλά για να καταλάβω, γιατί εγώ... Έχουν και αυτοκίνητα, κύριε. Ναι. Έχουμε φρουρό έξω. Έχουμε την Αφροδίτη. Προσέχετε. Απλά είχα την απορία, γιατί πάντα δίνονταν η εντύπωση ότι είναι οι κακοί οπαδοί, οι άταχτοι, οι αναρχικοί που πάνε και βάλουν τις πόμπες. Συνήθως αυτές οι πόμπες μπαίνουν μετά από κάποιον αγώνα που μία ομάδα είχε παράπονο. Ναι. Συνεπώς, λογικά συνδέονταν με τους οπαδούς της συγκεκριμένης ομάδας, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι περισσότερο εν τούτη κακοί οπαδοί είναι. Λοιπόν, εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσει νομοθεσία, μια καλή νομοθεσία, να εφαρμοστούν πλήρως οι εισηγήσεις της ΟΕΦΑ για να δείξουμε και αποφασιστικότητα ως Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι μας παίρνει κιόλας. Δεν έχουμε περιθώριο. Μας παίρνει. Μας παίρνει. Αυτό που ήταν εξαρτάτου, ανεξαρτάτου μόνο που μας... Πέτα τα παίρνα. Ήταν έναν τρόπο που ήσουμε. Ναι, τούτη φορά νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο. Τρώικα και στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, για να βάλουμε μυαλό. Αν δεν είχαμε τις τρόικες, νομίζω θα μέναμε στάση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομη διακοπή και θα αλλάξουμε θέμα. Θα μιλήσουμε για τα ενίκια εντός και εκτός μεγάλων πόλεων. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να ενημερώσει την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία. Πολυμερείς μόνο αν υπάρξει η ανάλογη πρόοδος, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Πενταμερίτη Πουμπούρκεστονγκ βλέπει ο Ακιντζή. Επιμένει σε εκπεριτροπής προεδρία. Λόγος για προσαρμογή των εγγυήσεων στα δεδομένα του 2016. Η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, δηλώνει ο Ταγίπ Ερτογάν, σημειώνοντας ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αμοιβαία συμφωνία. Στη Γερμανία, αντιτρομοκρατικό συναγερμός. Οι γερμανικές αρχές αναζητούν υπόπτους για τη στρατολογία νέων στην ISIS. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και ενδέχεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Όπως έχουμε πει, θα μιλήσουμε για τα ενίκια. Χθες ουσιαστικά γίναμε μάρτυρες ενός περιστατικού, συγκεκριμένα η Σταυριανή. Ναι, κάναμε ουσιαστικά μία μικρή έρευνα για το ποιο θέμα απασχολεί περισσότερο τους συμπολίτες μας, για να ασχοληθούμε και εμείς. Μιλώντας με διάφορους φίλους, γνωστούς κτλ., μας είπαν ότι ένα θέμα που τους απασχολεί είναι το θέμα των ενικίων. Και καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ακίνητο για να ξεκινήσει τη ζωή του, μια καινούργια ζωή, να ραβωνιαστεί, να παντρευτεί, να συγκατοικήσει, να συμβιώσει κτλ. Πάνε στο ενίκιο. Αλλά το βρίσκουν λίγο ακριβά. Ναι. Και είναι και λογικό πριν παντρευτεί να συμβιώνει σε έναν διαμέρισμα με ενίκιο, διότι ύστερα μπορεί να μην σου κατσούμε. Για να προχωρήσει. Ενώ έτσι είναι πολύ πιο εύκολο. Το ενίκιο χωρίζεται πολύ πιο εύκολα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κούλη Ταλατίνη, είναι πρόεδρο του Συνδέσμου Εκτιμητών Γη και Ακινήτων. Καλή σα μέρα, καλώ ορίσατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την προσκλήση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ο κύριο Γιώργο Μουσκίδη, ο οποίο εκπροσωπεί του ιδιοκτήτε ακινήτων. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, γιατί ανεβάσατε τις τιμές στα ύψη εντός Λευκωσίας, για παράδειγμα? Μιλήσουμε για τα ενίκια, για τις τιμές των ενοικίων, τα ενίκια δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, που είναι 53 χρονών. Τα πλήστα μέλη του είναι μικροί ιδιοκτήτες, διότι μόλις προκλήθηκα προηγουμένως και πρέπει να απαντήσω ότι... Ερώτησα εγώ αν είναι εισοδηματίας. Στην πλειοψηφία τους τα μέλη μας είναι μικροί ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν ένα-δύο διαμερίσματα, τα οποία με μια μικρή συνεισφορά καταφέραν και πιάσαν ένα δάνειο που την τράπεζα και πήγαν και αγοράσαν ένα διαμέρισμα για να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους όταν θα αφιπηρετήσουν. Κάμαν καλή διαχείριση των χρημάτων του στα πλάσματα. Αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, αν είχα στην τράπεζα τα αντίστοιχα λεφτά, σίγουρα θα ήταν πολύ χειρότεροι ή θα του τα κουρεύαν. Σωστό. Άρα ίσω να κάμαν. Αλλά από την άλλη, επειδή στην πολιτεία που ζούμε, όπω ξέρετε, τίποτε δεν δουλεύει σωστά. Ναι. Οι νόμοι μα δεν δουλεύουν σωστά. Τα δικαστήρια μα δεν δουλεύουν σωστά. Έτσι, αυτή τη στιγμή και οι ιδιοκτήτε βρίσκονται σε δεινή μοίρα, σε δεινή κατάσταση. Και τούτο επηρεάζει και το ύψο των ενοικίων. Διότι από το φόβο να μην την πάθεις, να βάλεις έναν ενοικιαστή ο οποίος δεν θα σε πληρώνει, δεν θα φεύγει από μέσα, θα σου κάνει ζημιά στο ακίνητο σου. Θα θέλεις να χρησιμοποιήσει για τα παιδιά σου το διαμέρισμα, διότι το βάρθες πιθανό για να, όταν επιστρέψουν που τα σπουδές κτλ. Και να μην βγαίνουν από μέσα. Όλα αυτά τα προβλήματα κάνουν τους ιδιοκτήτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή και όταν θα βρουν κάποιον καλό, δίνουν χαμηλά ενοικία, όταν δεν είναι σίγουροι. Τουλάχιστον λένε να κερδίζω λίγο περισσότερο, διότι πιθανόν να έχω πρόβλημα. Καλά, έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα σας ονόμαζα εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες από τους ενοικιαστές που μπαίνουν στα σπίτια, δεν πληρώνουν ενίκιο. Είναι και στρατηγική, να το πούμε, στρατηγική τους κιόλας. Και δεν υπάρχουν διαδικασίες για να τους βγάλετε από τα σπίτια. Σωστή. Και δεν μπορείτε, ακόμα και αν εγκαταλείψουν το σπίτι, να ανοίξετε την πόρτα να μπείτε μέσα. Εντάξει, αυτό αν έχουν περιουσιακά στοιχεία μέσα. Ερωτηματικά λίγο για αυτό το θέμα. Αν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, αλλά αποφεύγονται διότι. Βάζει κατηγορίες για κλοπή. Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει ένας νόμος περί ενοικιοστασίου, ο οποίος είναι αναχρονιστικός νόμος και προστατεύει υπέρ το δέον τους ενοικιαστές, δηλαδή πήγαμε στο άλλον άκρο. Όταν έγινε ο νόμος, σωστά έγινε. Δηλαδή μετά την εισβολή, όταν ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες από εδώ, με τη βία ήρθαν από εδώ, υπήρχαν λίγα κίνητα, ήταν λογικό να θέλει η πολιτεία να τους προστατεύσει τους ενοικιαστές. Τώρα όμως είμαστε στην αντίθετη, είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα και πολλά είναι κενά. Ο λόγος που ανεβαίνουν οι τιμές είναι αρκετά διατηρούνται κενά, οι ιδιοκτήτες φοβούνται να τα νοικιάσουν. Φτάσαμε σε αυτόν τον άκρο. Λοιπόν, θα δώσει την εικόνα ο κύριος Σαλατσίνης. Ναι, αγαπητή Σταύρο, βεβαίως. Έτσι, να πούμε πριν πούμε ακριβώς την εικόνα,
απλά για να καταλάβουμε την, έτσι μια σύντομη ιστορική αναδρομή μετά το τραγικά γεγονότα του Eurogroup του Μαρτίου του 2013 και την οικονομική ύφεση που ακολούθησε όλη η οικονομία, τα απώλεια ανισοδημάτων, αβεβαιότητα στην εργασία κλπ. Όλα αυτά οδήγησαν ως επακόλουθον και στην σημαντική μείωση της ζήτησης στα ενίκια. Αυτό είναι πολύ εξόφθαλμο. Αν δούμε το τμήμα στατιστικής και ερευνών της Δημοκρατίας που δημοσιεύει τους δείχτες για τα ενίκια, το 2012 ο δείχτης της ετήσιας αύξησης των ενοικίων ήταν 2,7, το 2013 ήταν πλην 1,3, δηλαδή πήγαινε κάτω του 0. Αυτό δείχνει τη μεγάλη μείωση που τότε επακολούθησε τον τραγικό γεγονότον. Ακολούθησε το ίδιο μοτίβο και στο 2014 και θα έλεγα μετά το μέσα του 2015 και κυρίως αρχές του, θα έλεγα από τα μέσα του 2015 και μέχρι σήμερα παρατηρείται μια σταθερή ανωδική τάση στα ενίκια, στη ζήτηση για ενοικίαση ως επακόλουθον της σταθερότητας της οικονομίας, της αύξησης του ΑΕΠ, το ότι ο κόσμος βλέπει ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα και γενικότερα. Δεν μπορούν να αγοράσουν. Σίγουρα επηρεάζει στα βριανή μου το ότι δεν μπορεί να έχει το κεφάλαιο και να αγοράσει κάποιον ακίνητο. Και οπότε πάει αναγκαστικά στο ενίκιο. Αυτόν οδήγησε στην απορρόφηση, την εξάντληση της προσφοράς που υπήρχε, εάν λάβουμε υπόψη ότι και τα προηγούμενα 4-5 χρόνια δεν χτίζονταν νέα προϊόντα λόγω της κρίσης από το 2010-2011 που ξεκίνησε. Οπότε δεν υπήρχε νέο προϊόν. Απορροφήθηκε όλο το προϊόν και τώρα εκείνο που έμεινε βασικά είναι το, θα έλεγα, το μεγαλύτερης ηλικίας προϊόν και το οποίο είναι δύσκολο να μπορεί να ανοικιαστεί, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε βελτιώσεις, ανακαινήσεις κλπ. Δώστε μας και ενδείξεις από τις τιμές. Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης, μια κοπελίτσα με την οποία μιλούσα χθες, μου είπε, ας πούμε, ότι για ένα διαράκι μέσω Στρόβολο. 550. Ναι, ναι. 500. Ναι, 550. Ναι, ένα διάρι. Ένα διάρι. Τώρα. Και μου είπε, είναι, μάλιστα, όχι καινούριο. Όχι καινούριο, μάλιστα. Εκεί στο Στρόβολο, δεν ξέρω σε ποιο σημείο, αλλά εάν είμαστε ειδικά κοντά στις περιοχές που είναι τα πανεπιστήμια, τα πρώην κολέγια, Cyprus και Intercollege, Engomi και Στρόβολος, εκεί είναι μια άνευ προηγουμένου ζήτηση που επικρατεί. Απορροφούνται όλα από, από τους φοιτητές και έχουμε μια μεγάλη αύξηση φοιτητών λαδιτών, ξελάδος, οι οποίοι απορροφούν μεγάλη στόκ, μεγάλο στόκ της αγοράς, με επακόλουθο να οδηγούνται τιμές προς τα πάνω. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, αλλά και το ότι δεν ξέρω το, αν προσφέρει και κάτι, αλλά ναι, τα διαμερίσματα, τα διάρκεια είναι περίπου 550 με 600 ευρώ το μήνα. Και αναλόγως αν μιλάμε για τον Λυκάβητο, ας πούμε, στο κέντρο της Λευκωσίας. Φαντάζομαι θα είναι και εκεί πολύ. Πάλι στα ίδια, το μονάρι διάρι είναι η κύρια πηγή της ζήτησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάω Καϊμακλή για να βρω κάτι πιο φτηνό. Και στο Καϊμακλή ακόμα μπορεί να σου ζητήσουν για διάρρη. Γιατί είπα για Καϊμακλή. Εντάξει, υπάρχει πιο χαμηλή ενοικία σίγουρα και εκεί φυσικά ένα άλλο κολέγιο. Που, το Φρέντερικ, οπωσδήποτε. Οπότε υπάρχει και εκεί. Αν πάω στις αρχές που είναι εκεί Παλουριώτης από την εκκλησία, αν πάω προς τον Βόρειο Πόλο, μπορεί να βρούμε. Μα κύριε μου, σκύρε με πολλά ακριβά. Συμφέρα, αγοράζω ένα τροχό σπίτι. Να πάμε με η μαμά μας. Να δούμε λίγο. Διότι δύο μέρη που μπαίνουν στον την εξίσωση, ο οικιαστής και ο ιδιοκτήτης. Εγώ επειδή εκπροσωπώ τους ιδιοκτήτες, να μιλήσω από την πλευρά των ιδιοκτήτων. Ναι. Όταν αγοράσεις ένα διάρρη προς 150.000 ευρώ, που είναι περίπου οι τιμές των μέτριων. Τώρα μιλάμε. Γύρω στα τα καινούργια τα οποία είναι στην περιφέρεια, πέριξ του κέντρου, ή μέχρι 5 ετών πιο καλά, αλλά προς το κέντρο, είναι γύρω στις 150.000 ευρώ. Αυτά, έντυνα συμπληρώνω η δόση, όμως, αυτά ενοικιάζονται γύρω στα 500 ευρώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ετήσια αναπόδοση 4%. Δηλαδή, εγώ αν είχα κάποια λεφτά στην πάντα και τα βάζα στην τράπεζα, θα έπιανα από στα 2. Περίπου 2% σύμφωνα. 2% και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε, το αγοράζω, ρισκάρω, πρέπει να πληρώνω δόση στην τράπεζα. Φεύγουν, πρέπει να το πογιατίσω, να το διορθώσω. Ναι. Πληρώνω φόρους. Ναι. Τρέχω συνέχεια να μιλώ με τους ενοικιαστές, προβλήματα κτλ. Τι επιπλέον αμοιβή πρέπει να απολαμβάνω εγώ για το ρίσκο και για τη φασαρία που απολαμβάνω πάνω από το. Ναι, θα τα βάζω τα λεφτά. Το διαμέρισμα να σου μείνει όμως. Ναι, σίγουρα είναι να του μείνει η σταυρία μου, αλλά οπωσδήποτε έχει εκεί έναν κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το αποδίδει.
Λοιπόν, διαφορετικά. Διαφορετικά θα τον νοικιάζει. Δηλαδή, αν δεν έχει μια αναπόδοση λογική, όπω λέει και ο κ. Μουσκίδη, θα τον νοικιάζει. Γι' αυτό και βλέπει στα θέσμια ακίνητα που υπόκεινται στον νόμο περιοστασίου, θα βλέπει να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι τα θέσμια. Αυτά που υπόκεινται στον νόμο περιοστασίου και προστατεύονται οι ενοικιαστέ του από τον νόμο, εκεί θα δει ότι δεν θα τα συντηρήσει ο ιδιοκτήτη. Δεν θα κάνει οποιαδήποτε έξοδα, διότι αφού δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο ή δεν μπορεί να κάνει έξωση κάποιου που δεν πληρώνει κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει, αν και τα ακίνητα αυτά που είναι στα θέσμια έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω ηλικίας. Αναφερθούμε και για τις άλλες πόλεις. Ναι, πρέπει να δώσουμε μια εικόνα. Ναι. Αλλά η τιμή καθορίζεται και από τη ζήτηση. Και ζήτηση. Αν η ζήτηση ήταν χαμηλότερη, το ενίκιο θα ήταν από 500-400 ευρώ. Έτσι ήταν και το. Δεν θα συμβιβαζόσασταν με τα 400 ευρώ. Σίγουρα. Όπως είπε προηγουμένως. Το 2013 συμβιβάζονταν. Οι τιμές των ενοικίων έπεσαν πολύ περισσότερο. Στις πλήστες περιπτώσεις λόγω κρίσης. Πολλές οι περιπτώσεις που ήσταν οι ενοικιαστές και είπαν: κύριε, δεν μου μειώσει το ενοίκιο, εγώ να φύγω. Τι είσαι να κάνει, να φύγει κενό, τι δεν κέρδισε. Όταν υπήρξαν σημαντικές μειώσεις, η στατιστική υπηρεσία δεν καταγράφει τούντες περιπτώσεις. Διότι δεν είχε μετακίνηση ενοικιαστών. Σίγουρα η αγορά καθορίζει τιμές. Αλλά αν το δει διαχρονικά, κάποιος ο οποίος θα αγοράσει έναν ακίνητο, δεν θα το αγοράσει για μια εβδομάδα, για ένα χρόνο. Θα το αγοράσει διαχρονικά. Πρέπει να δει πώς κινούνται οι αποδόσεις αυτών των. Και στην Κύπρο. Γενικά ήταν πάντοτε οι αποδόσεις των ενοικίων μας χαμηλές. Δεν ξέρω τον λόγο, ίσως ο Ούλης να μας. Ενδεχομένως και για το γεγονός ότι υπήρχε και ζήτηση για οικιστικά. Ναι, ήταν περισσότερο επαγγελματικά. Ο κόσμος προηγουμένως αγόραζε το ακίνητο του Σταυριανή. Μετά η ενοικίαση ήταν το πλέον τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι πρώτη επιλογή. Εκείνο που έλεγε πριν ο Σταύρος, ότι όντως το 2013-2014, ειδικά περισσότερο στα εμπορικά, είδαμε σοβαρές μειώσεις στα εμπορικά υποστατικά. Αλλά ακόμα και στα οικιστικά. Βλέπαμε δηλαδή από 500 ευρώ 400. Μα νομίζω ότι πριν το 2013 και δεν νομίζω να διαφωνήσετε μαζί μου κανείς σας, υπήρχε μεγάλη εκμετάλλευση και στα ενίκια σε πολλές περιπτώσεις. Διότι νιώθαμε τον κόσμο ότι είχε. Το ενίκιο είναι πάντοτε πιο εύκολο να προσαρμοστεί στην προσφορά και τη ζήτηση σε σύγκριση με τις αξίες. Οι αξίες παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο. Δώστε μας και την εικόνα από άλλες πόλεις. Οι άλλες πόλεις, εντάξει, οι πιο μικρές, αν πάρουμε το παραλίμνη, εντάξει, εκεί είναι καθαρά τοπικά. Ναι. Εκεί υπάρχουν τα τουριστικά κινητά, τα οποία νοικιάζονται το καλοκαίρι. Είναι διαφορετικά, δεν προβάλλουμε. Και η Λάρνακα έχει μια σοβαρή συζήτηση για το κέντρο περισσότερο διαμερίσματα που είναι κοντά στην περιοχή Δροσάς ή κοντά στη Λεωφόρο Νίκου Δέσποινας Πατήχη, εκείνη η περιοχή. Βλέπουμε δηλαδή τη ζήτηση να μετατοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά για διαμερίσματα. Τα σπίτια είναι πιο λίγη ζήτηση ακόμα και στη Λάρνακα. Και πού κινούνται τα ενοίκια στη Λάρνακα? Είναι πιο χαμηλά από τη Λευκοσία σίγουρα. Πόσο, ας πούμε? Θα έλεγα έναν περίπου ποσοστό γύρω στο 20%. Πιο χαμηλά από τη Λευκοσία. Σκέφτεσαι δηλαδή, να επαναπατριστεί στα Σταυριανή? Γιατί. Σπίτι, αλήθεια. Αν έχουμε στη Λευκοσία 550 το διάρρη, στη Λάρνακα θα είναι πέριξ των 400. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Θα πούμε και σε άλλες πόλεις, η Εμπάφο, Λεμεσός, εντάξει, εκεί ακολουθούμε περίπου τη Λευκοσία, εντάξει, εκτός του παραλιακών ή κοντά στην παραλία που είναι πολύ διαφορετική, πιο ψηλά ενίκια οπωσδήποτε και εξαρτάται περισσότερο από και τους ξένους, αλλά και επειδή η Λεμεσός έχει ήδη την αγορά τέτοια, δηλαδή τους ξένους οι οποίοι ενοικιάζουν και πληρώνουν πολλές φορές οι εταιρείες, οπότε είναι ψηλά τα ενοικιά. Η Πάφος, εντάξει, είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Το κέντρο της Λεμεσού είναι και εκείνον με το ΤΕΠΑΚ. Εκεί είναι πανικός. Μη ψάχνεις, δεν υπάρχει, δεν βρίσκεις. Και τα ενοίκια ψηλά και εκεί, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μουσκίδη, όταν έρθει κάποιος να ενοικιάσει ένα διαμέρισμα, είναι φοιτητής, εσείς βάζετε την τιμή λίγο πιο πάνω για να διαπραγματευτείτε, δηλαδή η αρχική τιμή που θα πει στο τραπέζι δεν είναι πραγματική, για να ξέρουμε. Το εμείς μιλάτε ως ιδιοκτήτες. Ναι. Εντάξει, επειδή έχω και άλλον καπέλο του χτήματο μεσίτη. Α, μάλιστα. Έτσι το εμείς καμιά φορά είναι... Εντάξει, και εσείς. Ναι, και εσείς. Εντάξει, επειδή είμαστε στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται η Κύπρος, ξέρουμε ότι ο κόσμος αρέσει το μπαζάρι. Εντάξει, άρα αν γνωρίζεις ότι κάποιος αν δεν σε ρίξει την τιμή δεν θα κλείσει, μπορεί να βάλεις ένα
3, 5, 7% πάνω, με σκοπό να το ρίξεις. Άρα ναι, σίγουρα η σύσταση μου προς τους ενοικιαστές είναι πάντοτε να κάνουν διαπραγμάτευση για την τιμή. Δεν είναι ότι ζητήσει κάποιος. Δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι και ότι περιλαμβάνει το πακέτο. Mm. Δηλαδή θα είναι επιπλωμένο, εξοπλισμός της κουζίνας, κατά πόσον τα κοινόχρηστα. Όλα τα κοινοχρήστα, μέρος των κοινοχρήστων, ποιος πρέπει να τα πληρώνει. Ποιες εξασφαλίσεις παίρνετε? Δηλαδή, έχετε ένας φοιτητής από την Ελλάδα, όπως μας είπε προηγουμένως εδώ και ο κύριος Ταλανίδης, Ταλατίνης. Έρχεται από την Ελλάδα, δεν το ξέρετε, θέλει να νοικιάσει. Ζητάτε κάποιες εξασφαλίσεις? Άμα δεν σας πληρώνει το ενίκιο, τι κάνετε? Η εγγύητική σας που είναι εξασφάλιση? Μακάρι να υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Θα ήταν η εγγυητική από μια τράπεζα σίγουρα πολύ σημαντική εξασφάλιση. Αλλά είναι η αγορά και η ζήτηση που καθορίζει και τις εξασφαλίσεις όπως καθορίζει την τιμή. Όταν έχεις ένα κενό διαμέρισμα και κάθεται 3-4-5 μήνες και βρίσκεται ο ενοικιαστής που θέλει να το. Τι θα του ζητήσω, και εγγυητές, δηλαδή το πιο εύκολο ενίκια μπροστά, να ζητήσεις. Δύο ενίκια μπροστά. Εντάξει, αυτό, το τι είναι η πρακτική της αγοράς είναι έναν deposit, το οποίο κρατίζεις μέχρι το τέλος της ενοικίασης σε περίπτωση που δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή, ζημιές. Ζημιές κλπ. Και το ενίκιο του τρέχοντα μήνα μπροστά. Αυτή είναι η πρακτική. Τώρα, κάποιοι ιδιοκτήτες όταν δεν νιώθουν άνετα με τον ενοικιαστή μπορούν να ζητήσουν και δεύτερον ενοικίο μπροστά. Κάποιοι μπορούν να ζητήσουν εγγυήσεις από τρίτους. Δηλαδή, οι φοιτητές για παράδειγμα συνήθως ζητούν από τους γονείς. Ναι. Διότι ένας φοιτητής αφού έχει εισοδήματα, άρα θα είναι γονείς. Μετά, αν μιλούμε για επιχειρήσεις και είναι εταιρείες, μπορούν να ζητήσουν από τους διευθυντές της εταιρείας. Σίγουρα χρειαζόμαστε εγγυήσεις και στο πιο καλή περίπτωση να φέρει μια εγγυητική από την τράπεζα του 6 μηνών. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να λες έτσι ενοικιαστές. Μπορώ να προσθέσω. Πολλές φορές βλέπουμε, ειδικά αυτοί που είναι από το εξωτερικό, μπορεί να πούν στον ιδιοκτήτη Σταύρο ότι θα σου πληρώσω τα ενίκια μπροστά όλα. Πολλά τυχεροί αν το κάνουν. Ναι, βλέπω αρκετές περιπτώσεις. Και μπορεί να πάρουν καλύτερη τιμή. Που δεν απαντούν το τηλέφωνο. Που λέει, ας πούμε, ότι... Και πού, σε ποιες περιοχές είπατε? Κυρίως που αναφέρθηκε σε φοιτητή και είναι από το εξωτερικό, μπορεί να του πει, ας πούμε, θέλω το ενίκιο μπροστά όλων. Και μπορεί να του το δώσει, αλλά κάνοντας την ανάλογη έκπτωση. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Οπότε μπορεί, ή εξαμηνιαίως. Ναι. Στα εμπορικά υποστατικά, όπως είπε ο κ. Μουσκίδης, παίρνουν συνήθως, μπορεί να ζητήσει κάποια εγγύηση από τους διευθυντές ή και τραπεζική εγγύηση, αλλά όχι για μεγάλη περίοδο, αλλά για 3 μήνες, απλά 6 μήνες το μέγιστο. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Και ολοκληρώνοντας, σε λέω ότι αλύσουμε τα προβλήματα της αγοράς. Πιστεύω ότι τα ενίκια να μειωθούν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μέσα στο σύστημα έναν 5-10% αύξηση των ενοικίων λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι λίγα, είναι απλά. Απλώς χρειάζεται και εσείς να τα αναδείξετε. Η νομοθεσία εμείς... είναι αγγλική, την οποία στην Αγγλία την έχουν καταργήσει, εμείς τη διατηρούμε. Επειδή, κύριε Κωνσταντίνου, είναι τα δικαστήρια ένα τεράστιο πρόβλημα. Η αργία που δηλαδή, δημιουργηθήκαν αυτοί που ονομάζονται όπως υπάρχουν και κακοί ιδιοκτήτες, υπάρχουν και κακοί ενοικιαστές. Οι οποίοι σκόπιμα μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα στρατηγική να μην πληρώνουν. Αν μπορώ έτσι να προσθέσω και εγώ πολύ σύντομα, ένα από τα κύρια προβλήματα της αγοράς είναι ο νόμος περί νοικιοστασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης για να ενημερώσει την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία. Πολυμερείς μόνο αν υπάρξει η ανάλογη πρόοδος, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πενταμερή τύπου Μπούρκεστονγκ βλέπει ο Ακιντζή. Επιμένει σε εκπεριτροπής προεδρία. Λόγος για προσαρμογή των εγγυήσεων στα δεδομένα του 2016. Η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, δηλώνει ο Ταγίπ Ερτογάν, σημειώνοντας ότι η λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αμοιβαία συμφωνία. Στη Γερμανία αντιτρομοκρατικό συναγερμός. Οι γερμανικές αρχές αναζητούν υπόπτους για τη στρατολογία νέων στην ISIS. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και ενδέχεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.